τη δημοκρατία και τα σώματα ασφαλείας και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που για πρώτη φορά μας φιλοξενεί στο χώρο της προκειμένου να συζητήσουμε και να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός γύρω από αυτό το ζήτημα που φυσικά μας καίει όλους. Στις τοποθετήσεις θα τοποθετηθούν η Έλλη Ιζότου, η οποία είναι δημοσιογράφος της Αυγής και κλιματολόγος, ο Γιάννης Σταμούλης, τον οποίο έχουμε καλέσει, είναι εν ενεργεία πυροσβέστης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και ο Βαγγέλης Ογέτος, ποινικολόγος. Το θέμα... Άλλαξε το όνομα. Ποινικολόγος και επιστημονικός σύμβουλος. Και μπουζουξής. Μπράβο, είναι ο τραγουδιστής που μας διασκέδασε εχθές το βράδυ. Το θέμα... Εγώ λέγομαι Τάσος Μαυρόπουλος, είμαι μέλος του τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ και είμαι απόστρατος αντιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος. Το θέμα της συζήτησης σήμερα είναι αρκετά ευρύ και μπορεί να αντιμετωπιστεί από πολλές πλευρές. Η δημοκρατία μας σήμερα βάλεται. Βρίσκεται στο στόχαστρο της πιο άγριας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ακόμα και η αστική δημοκρατία είναι ασύμβατη με αυτή την κοινωνική γενοκτονία που εφαρμόζεται, η φτώχεια, η εξαθλίωση, η ανεργία, η ποινικοποίηση του μισθού, της σύνταξης, η διάλυση των κοινωνικών υποδομών, η ασυλία στο κεφάλαιο και η ομοιρία της κοινωνίας στις άγριες διαθέσεις του κεφαλαίου φυσικά και δεν είναι στοιχεία δημοκρατίας. Η κατεπίφαση λοιπόν δημοκρατία μας αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία των σωμάτων ασφαλείας. Και εδώ για να κάνουμε κάποια διευκρίνηση, στα σώματα ασφαλείας υπάγεται η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα και το πυροσβεστικό σώμα. Για οικονομία όμως χρόνου και για την ουσιαστική συζήτηση, αντί για σώματα ασφαλείας θα λέμε αστυνομία, γιατί πραγματικά το πρόβλημα στους πολίτες αλλά και στην ίδια τη λειτουργία εμφανίζεται κύρια στην αστυνομία, η οποία αποτελεί και τον κύριο κατασταλτικό μηχανισμό του κράτους. Όλη αυτή φυσικά η πολιτική και όλα αυτά τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να έχουν να επιβληθούν σε τέτοια έκταση αν η αστυνομία λειτουργούσε δημοκρατικά, αν δεν είχαν διαβρωθεί οι μηχανισμοί της, αν δεν υπήρχε ο άκρατος κομματισμός και οι πελατειακές σχέσεις στη λειτουργία της. Για να απαντήσει κανείς τώρα το πώς θέλει την αστυνομία να λειτουργεί, πρωτίστως πρέπει να απαντήσει σε ποια κοινωνία θα λειτουργεί αυτή η αστυνομία και ποιανού τα συμφέροντα θα εκπροσωπεί. Ένα άλλο ερώτημα είναι ότι ξαφνικά, ας το πούμε, η λειτουργία αυτή της αστυνομίας ή αυτά τα χάλια έγιναν τώρα κάτω από συνθήκες μνημονίου. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. Ανέκαθεν η αστυνομία λειτουργούσε έτσι, ήταν εργαλείο της κάθε κυβέρνησης προκειμένου οι κυβερνήσεις να επιβάλλουν τις πολιτικές τους, λειτουργούσε πάντοτε κάτω από τις εντολές του εκάστοτε υπουργού, χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται για την καταστολή των λαϊκών αγώνων και ένας απεργοσπαστικός και κατασταλτικός μηχανισμός. Μετά τη μεταπολίτευση επιχειρήθηκαν να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόσωπο, στο χαρακτήρα της αστυνομίας και το προσανατολισμό της. Δυστυχώς αυτές οι αλλαγές οι οποίες έγιναν ήταν πολύ λίγες
και έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν μπήκαν αιτήματα από το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων για εκδημοκρατισμό, για διαφάνεια, για αξιοκρατία, και τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν κάποιες βελτιώσεις στις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού, αλλά η κομματοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις παρέμειναν. Ποτέ δεν έγινε πλήρης εκδημοκρατισμός των σωμάτων ασφαλείας και κύρια της αστυνομίας. Αυτό εξυπηρετούσε φυσικά την κάθε κυβέρνηση για να μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία της αστυνομίας κομματικά. Οι ηγεσίες οι οποίες ήταν στην κεφαλή της αστυνομίας ήταν πάντα κομματικές και έπρεπε να έχουν το κομματικό διαβατήριο. Το ίδιο γινότανε και με όλες τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί αυτοί των σωμάτων ασφαλείας να μην έχουν αναπτυχθεί με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά με βάση τις κομματικές ανάγκες. Τα κάψαμε όλα. Ωραία. Για να γίνει κάποιος αρχηγός, ας πούμε, στα σώματα ασφαλείας και να εξελιχθεί στις ψηλές θέσεις, όπως είπαμε, έπρεπε να έχει το κομματικό διαβατήριο. Για να γίνουν οι μεταθέσεις, ο κάθε αστυνομικός, πυροσβέστης ή λιμενικός, ανεξαρτήτως βαθμού, έπρεπε να πάει στο βουλευτή ή στον υπουργό. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ο κάθε πολιτικός να εξυπηρετείται και να κάνει τα ρουσφέτια του και να καλλιεργεί τις πελατειακές του σχέσεις στο μέρος που εκλεγότανε, μέσω του κάθε διοικητή της υπηρεσίας, τον οποίον ο ίδιος είχε διορίσει εκεί πέρα. Έτσι δημιουργήθηκαν τεράστια κενά σε θέματα αστυνόμευσης, τα οποία μετά την Ολυμπιάδα του 2004 σταδιακά άρχισαν να φαίνονται περισσότερο, και τώρα σε συνθήκες μνημονίου και κρίσης πλέον οι υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και το κομμάτι του κοινωνικού έργου που προσφέρουν, όχι του κατασταλτικού, το κοινωνικό έργο, γιατί προσφέρουν και κοινωνικό έργο, στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο του προσωπικού. Αυτό που τους ενδιέφερε βασικά και το οποίο το οργάνωσαν περίφημα ήταν ο κατασταλτικός μηχανισμός και η αστυνομοκρατία, η οποία κορυφώνεται στις μέρες μας με τον πιο άγριο τρόπο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του μεγάλου αστυνομικού κεφαλαίου. Έτσι ταυτίστηκε το αστυνομικό έργο με πολεμικού τύπου επιχειρήσεις, προτάθηκε η καταστολή ως κύρια ενασχόλησης και η κύρια ενασχόληση της αστυνομικής δράσης, και αντί για σύστημα εκπαίδευσης όπου θα προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες, είχαμε επίγουσες ανάγκες, δηλαδή βάζανε τους σπουδαστές στις σχολές, ας πούμε, της αστυνομίας και τους χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα κενά οργανικά. Αυτή ήταν η εκπαίδευση που γινόταν στους αστυνομικούς. Άτυπα θεσμοποιήθηκαν πρακτικές παράνομης βίας, απάνθρωπης και εξευθελιστικής συμπεριφοράς προς τους πολίτες, οι οποίες προχτές μέσω των δηλώσεών του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης επί της ουσίας τις νομιμοποίησε. Οι λαϊκοί αγώνες και η διεκδίκηση του δικαιώματος στη ζωή, η αντίσταση στη νέα αποικιοκρατία και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλέον εξισώνονται
με τη δράση και τις ενέργειες των φασιστικών ομάδων και τη ρατσιστική βία, και ο ακροδεξιός λόγος πλέον νομιμοποιείται και αποκτά κρατικά χαρακτηριστικά. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης λειτουργούν άμεσα και άψογα προκειμένου να καταστήλουν κινητοποιήσεις αμαία συνταξιούχων, εργαζομένων και άλλων κοινωνικών ομάδων, και τα αντανακλαστικά αυτά είναι ανύπαρκτα μπροστά στη δράση των φασιστικών ομάδων και των ταγμάτων εφόδου, όπως αυτό αποκαλούνται. Την ίδια στιγμή που ψεκάζεται ο κόσμος και ανοίγονται κεφάλια και γίνονται εκατοντάδες προσαγωγές χωρίς λόγο, τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής δρούν με την ανοχή της κυβέρνησης και της ελληνικής αστυνομίας. Φυσικά αυτό δεν γίνεται χωρίς λόγο, γιατί η καταστολή, η βία, η άνθηση της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να ολοκληρωθεί το πείραμα σε βάρος του ελληνικού λαού. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί πλέον το αγαπημένο παιδί της ολιγαρχίας και φυσικά στηρίζεται από τα διαπλεκόμενα μίντια. Εδώ πέρα υπάρχει και ένας έντονος προβληματισμός με την εμπλοκή των ενστόλων με τη Χρυσή Αυγή και τι γίνεται όλο αυτό το ζήτημα που νομίζω ότι μας απασχολεί όλους μας. Οι αποδείξεις που υπάρχουν είναι τα ποσοστά στα εκλογικά τμήματα που ψήφισε μια μερίδα των αστυνομικών. Και λέω μια μερίδα γιατί φυσικά οι αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες είναι περίπου στο σύνολό τους 80.000, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Εκεί που εντοπίστηκαν τα υπερβολικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής ήταν στα τμήματα που ψήφισαν οι ειδικές μονάδες και έχουν οι μονάδες αυτές άμεση σχέση με την καταστολή και στο σύνολό τους δεν ξεπερνούν τους 5.000 ανθρώπους. Η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε ακραίες τώρα συμπεριφορές αστυνομικών όχι μόνο δείχνει ανοχές, αλλά πρακτικά τις επιβραβεύει και τις ενισχύει. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Πρόσφατα παραδείγματα, γιατί είναι πολλά και ξεχνιόνται εν πάση περιπτώσει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν καθημερινά. Προχτές θέσανε άμεσα σε διαθεσιμότητα για το περιστατικό που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον αστυνομικό διευθυντή που ήταν επικεφαλής, υποτίθεται, για να υποπτεύσει όλα αυτά τα μέτρα. Τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν περίφημα. Αυτό όμως τι κάνει? Αυτό δείχνει το δρόμο, το πώς θέλει η πολιτική ηγεσία να λειτουργήσει η αστυνομία. Αυτό τους δίνει εντολή όχι απλά για μηδενική ανοχή, αλλά για άκρατη βία και καταστολή. Την επόμενη φορά που θα γίνει κάποια κινητοποίηση και κάποια διαδήλωση, ο επόμενος επικεφαλής, ας πούμε αξιωματικός αστυνομίας που θα έχει την εποπτεία των μέτρων, αντί για μία δημιουργία παράδειγμα, αν του χρειάζεται, θα φέρει και 2 και 3 και 5 και 10 και με το παραμικρό θα αρχίσουν να σπάνε κεφάλια. Τα αντανακλαστικά της αστυνομίας λειτουργήσαν περίφημα όταν ένας συνδικαλιστής αστυνομικός στην έστολη διαμαρτυρία με τη στολή του έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του για να δείξει τα αποτελέσματα του μνημονίου, εν πάση περιπτώσει, στην επαγγελματική του ομάδα. Κατευθείαν τον τρέχουνε άμεσα με ΕΔΕ. Για ποιο λόγο? Για την παραποίηση της στολής και για την προσβολή του σώματος. Την ίδια ώρα όμως που βλέπουμε να βαράνε το φωτορεπόρτερ το Λόλο, παράδειγμα, έτσι τυχαία λέω το όνομα, και να πηγαίνει στο νοσοκομείο σε μία περίπτωση που ήταν 100 άνθρωποι, ας πούμε, στο Σύνταγμα, χωρίς να υπάρξει κανένα περιστατικό, χωρίς να υπάρξει κανένα συμβάν. Όταν βλέπουμε και βιντεοσκοπούνται και παίζονται ακόμα και στα κανάλια δημοσιογράφους ή άλλους πολίτες να τους βάζουν και να τους πατάνε κάτω, εκεί τα αντανακλαστικά της ηγεσίας της αστυνομίας δυστυχώς είναι ανύπαρκτα.
έμεσα και μπορεί και άμεσα, η εντολή που δίνουν στον κάθε αστυνομικό είναι η εξής. Η βία και που ασκείται στον κάθε έναν που φοράει στολή και η έλλειψη δημοκρατίας στο χώρο δουλειάς απαγορεύεται αυτό, απαγορεύεται για αυτό το θέμα να αντιδράσει και να ζητήσει τα δικαιώματά του, του επιτρέπεται όμως τη βία αυτή που του ασκείται να τη μεταφέρει στον Έλληνα πολίτη. Τώρα πώς βλέπουμε εμείς σαν τμήμα σωμάτων ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ τα σώματα ασφαλείας, πώς θα θέλουμε να λειτουργούμε? Η αστυνομία θα πρέπει να είναι μια αστυνομία δημοκρατική που δεν θα υπηρετεί τον νόμο και την τάξη, αλλά θα υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη και τον νόμο. Αυτό απαιτεί πολιτική ανατροπή και φυσικά ανατροπή όλων των δομών και των αντιλήψεων της αστυνομίας και πλήρη αναδιοργάνωση όλων των σωμάτων ασφαλείας. Από ό,τι φάνηκε, ο κομματικός έλεγχος των σωμάτων ασφαλείας και η χρησιμοποίησή τους μπορεί να σπάσει μόνο αν ο έλεγχος αυτός πάει σε διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι και πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ και την έχει καταθέσει επανειλημμένα, αλλά δυστυχώς δεν τη θέλει κανένα από τα κόμματα εξουσίας. Τι μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό? Μπορεί να εξυπηρετήσει ώστε οι κρίσεις, οι ηγεσίες των σωμάτων ασφαλείας, η επιλογή των ηγεσιών τους να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια και παράλληλα να ασκείται ο έλεγχος που επιβάλλεται σε αυτά. Ένα-δύο παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Σε κάποιες κινητοποιήσεις στο παρελθόν είχαμε την πληροφορία, σε μια κινητοποίηση που πήγε ένας πολίτης στο Γενικό Κρατικό με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ότι δόθηκε κάποια εντολή στα ΜΑΤ, χτυπήστε τους, τσακίστε τους, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Ζητήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί απομαγνητοφωνημένο αυτό το κείμενο, ας πούμε, έτσι, οι εντολές που δοθήκανε, ουδέποτε δόθηκε. Λέμε τώρα, αν λειτουργούσε μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, ο αρχηγός της αστυνομίας, τα κλιμάκια, τα ηγετικά κλιμάκια της αστυνομίας δεν θα λογοδοτούσαν απέναντι στον υπουργό της κάθε κυβέρνησης, αλλά θα ήταν υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν σε μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή. Ζητάμε αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Ζητάμε η εισαγωγή στην ελληνική αστυνομία και στα άλλα σώματα ασφαλείας να γίνεται μόνο μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό που γίνεται τώρα και πρημοδοτούνται όσοι έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων για να στελεχώσουν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας είναι ανεπίτρεπτο. Άλλη η προετοιμασία ή η εκπαίδευση για πόλεμο, άλλη η εκπαίδευση για την προστασία του πολίτη. Η εκπαίδευση τώρα πρέπει να ακολουθούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι, να υπάρχει διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και η εκπαίδευση πρέπει να είναι βασισμένη στις δημοκρατικές αρχές της ισονομίας, της ισότητας, της νομιμότητας και της αυτοδέσμευσης της εξουσίας με στόχο την προστασία κάθε ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με τα σώματα ασφαλείας. Πρέπει να γίνει ένας επανεσχεδιασμός της αντιεγκληματικής πολιτικής προκειμένου να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα και η εγκέφαλη του οργανωμένου εγκλήματος, να υπάρχει αστυνόμευση και όχι αστυνομοκρατία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Αθήνα πραγματικά αστυνομοκρατείται. Ενώ προεκλογικά στην ατζέντα κυριάρχησε και καλά το έγκλημα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί στις προτάσεις και όλα τα υπόλοιπα,
αυτό που είδαμε και προεκλογικά που βλέπουμε και τώρα να γίνεται, είναι κλούβες πατούς όλη την Αθήνα, οι οποίες καλλιεργούν ένα κλίμα, δεν μπορούν πουθενά να επέμβουμε και βλέπουμε μεγάλα κομμάτια που υπάρχουν χωρίς αστυνομία, με αποτέλεσμα όλες αυτές τις δράσεις των παρακρατικών ομάδων, της ρατσιστικής βίας και όλων αυτών των φασιστικών ομάδων. Ζητάμε αυτές οι ομάδες Δίας, Δέλτα και Ζήτα που υπάρχουν και τις χρησιμοποιούν για την καταστολή των λαϊκών αγώνων να ενοποιηθούν και να γίνει πραγματικά μια λαϊκή αστυνομία στην υπηρεσία του πολίτη. Και τέλος, αυτό που ζητάμε είναι πλήρη συνταγματικά και δημοκρατικά δικαιώματα στους ένστολους εργαζόμενους. Όταν υπάρχει δημοκρατία, κανείς δεν πρέπει να φοβάται τις συνταγματικές και δημοκρατικές ελευθερίες για όλους τους πολίτες. Ακόμα ζητάμε και το δικαίωμα της απεργίας σε όσους φοράνε στολή. Όσοι αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί, εν πάση περιπτώσει, στην καταπολέμηση του εγκλήματος ή πυροσβέστες έχουν καεί ή λιμενικοί, δεν σκοτωθήκαν γιατί είχαν τον περιορισμό στην απεργία, έτσι. Όλες αυτές οι φοβίες και οι αναστολές που υπάρχουν πρέπει να φύγουν. Τώρα για τους ένστολους εργαζόμενους τελειώνοντας, μέσα από αυτή την κρίση, εν πάση περιπτώσει την οικονομική κρίση που υπάρχει, άρχισαν να επαναπροσδιορίζονται ταξικά, όπως επαναπροσδιορίζεται όλη η ελληνική κοινωνία. Οι ψευδέσεις που είχαν στο παρελθόν ότι αποτελούν το σκληρό πυρήνα του κράτους πήγε περίπατο. Γίνεται η αυτοκριτική από πολλούς στο τι εξυπηρετήσαμε, ρε παιδιά, τόσα χρόνια. Τι έγινε, αυτό εξυπηρετούσαμε. Αυτό υπηρετούσαμε, εν πάση περιπτώσει. Και η αριστερά θα πρέπει να είναι στο πλευρό τους. Όπως ήταν από τα πρώτα βήματα, τα πρώτα συνδικαλιστικά τους βήματα και τους στήριξε σε δύσκολες περιόδους, έτσι πρέπει να τους στηρίξει και τώρα, όπως και οι ίδιοι οι ένστολοι και οι εργαζόμενοι που είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας, πρέπει να συστρατευθούν με την υπόλοιπη κοινωνία για να ανατραπούν αυτές οι βάρβαρες πολιτικές. Θα παρακαλέσουμε τώρα την Έλλη Τζότου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομη και να το δω από μια άλλη πλευρά, ίσως λίγο πιο ακαδημαϊκή. Θα δούμε. Λοιπόν, όταν μου ζητήθηκε να ζητήσω σε αυτή τη... Όταν... Τώρα μ' ακούς. Okay. Τώρα μ' ακούτε. Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω στη θεματική αυτή συνάντηση, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη διάλεξη που είχα στο μεταπτυχιακό μου. Ο καθηγητής μιλούσε για τα επιχειρησιακά προβλήματα που έχει ένας αστυνομικός, για τα προβλήματα, πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερο το έργο του, πώς θα μπορεί καλύτερα να κάνει μια εξακρίβωση ή οτιδήποτε. Ωστόσο, απουσίαζε τελείως κάποιος προβληματισμός για το... για τις διαδηλώσεις, για την καταστολή, αντιμετώπιζε τελείως την αστυνομία σαν έναν οργανισμό που καταπολεμά το έγκλημα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι στην Ελλάδα αυτό το μεταπτυχιακό. Λοιπόν, από την άποψη ότι η αντίδραση του η πρώτη ερώτηση που έκανα ήταν να σας ρωτήσω ποια είναι ακριβώς η θέση του αστυνομικού στην κοινωνία και η κοινωνία πώς αντιδρά. Τι θέση είναι θετικά διακείμενη προς τον αστυνομικό, έχει μια καλή γνώμη, πώς είναι τα πράγματα. Και η απάντηση του καθηγητή ήταν είσαι Ελληνίδα ή Ισπανίδα, γιατί μόνο εσείς οι δύο, λέει, με ρωτάτε. Δεν υπάρχει, λέει, άλλη εθνικότητα που με ρωτάει το ίδιο πράγμα. Και του λέω γιατί το λέτε αυτό και πρώτα απ' όλα πώς καταλάβατε τι είμαι. Μου λέει πολύ απλά, γιατί μόνο εσείς είχατε την πολιτική ιστορία που είχατε και η αστυνομία είχε το ρόλο που είχε και έχει αφήσει αυτές τις πληγές στη δική σας κοινωνία. Για σας είναι καταστολή, για εμάς είναι άλλα πράγματα. Αυτή, το ανησυχητικό βέβαια
αυτής της συζήτησης είναι ότι την έχουμε όχι τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά λίγους μήνες αφού είχε σκάσει η Lehman Brothers στην Αμερική. Δηλαδή μιλάμε για το 2007 έως 8. Δεν είναι τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Στην Ελλάδα ποτέ δεν είδα κανένα στην αστυνομία σαν υπηρεσία καταστολής του εγκλήματος, νομίζω, ως κύριο έργο. Άλλωστε, οι ίδιες εγκληματολογικές στατιστικές δεν δημιουργούσαν μέχρι πρότινος καν φόβο. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια ποσοστά εγκληματικότητας, ναι, σε μια κοινωνία υπάρχει εγκληματικότητα, αλλά δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που θα σε ανησυχούσε, θα σε έκλεινε υπερβολικά στο σπίτι και θα ζητούσες φοβερή αστυνόμευση, θα ζητούσες ειδικές δυνάμεις, δεν ξέρω τι. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η συζήτηση περί δημοκρατίας και αστυνομίας δεν απουσιάζει. Ούτε απουσιάζει ο προβληματισμός το τι συμβαίνει μέσα στην αστυνομία. Εξετάζεται όμως από μια τελείως διαφορετική γωνιά. Ασχολούνται περισσότερο με το πώς η αστυνομία αντιμετωπίζει διάφορες κοινωνικές ομάδες, τα προβλήματα που προκύπτουν με αυτές τις ομάδες και κυρίως αναφέρεται στη ρατσιστική βία και στη ρατσιστική προκατάληψη των αστυνομικών απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Στην Ελλάδα, μέχρι ένα σημείο, συγγνώμη, παρέλειψα, αυτή η βία, αυτή η εξέταση στο εξωτερικό έχει να κάνει περισσότερο με το ότι αυτά είναι τα θύματα και όλες της αστυνομικής βίας. Άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες είτε μειονοτικές, είτε σε ομάδες που θεωρούνται περισσότερο εγκληματογόνες. Βέβαια, εκεί ανοίγουν άλλες συζητήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή νομίζω δεν είναι απαραίτητες. Ή μάλλον είναι απαραίτητες, γιατί ξεκινούν και εδώ, απλά δεν έχουμε το χρόνο. Στην Ελλάδα, μέχρι ένα σημείο, τα περιστατικά της αστυνομικής βίας δεν ήταν τόσο ορατά ή αφορούσαν πάλι συγκεκριμένες ομάδες, όπως ήταν οι φοιτητές ή οι Ρωμά. Στη διαδήλωση ήταν δεδομένο το ότι θα έχουμε αστυνομική βία για εμάς. Όπως επίσης για εμάς, όταν μιλάμε για αστυνομική βία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται τώρα πια, στα χρόνια του μνημονίου, είναι ΜΑΤ. Δηλαδή, δεν μιλάμε για αστυνόμευση γενική, μιλάμε για ΜΑΤ. Ωστόσο, αυτή η λιγότερη προβολή οφειλόταν και στο γεγονός το ότι πιστεύαμε όλοι, το ότι, όχι όλοι, μάλλον οι νοικοκυρέοι που φοβούνται ότι θα τους πάρουν το σπίτι, πιστεύαν ότι δεν θα κουμπίσει ποτέ την πόρτα τους, γιατί πιστεύαν ίσως οι ίδιοι ότι δεν θα έρθουν ποτέ, δεν θα αντιμετωπίσουν ποτέ έναν αστυνομικό πάνοπλο, κυρίως ΜΑΤ, να το πω έτσι. Το μνημόνιο όμως έφερε και τους νοικοκυρέους απέναντι στα ΜΑΤ. Και όχι μόνο βέβαια. Και εκεί καταλάβαμε το ότι εκεί καταλάβαμε μάλλον το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν στην αστυνομία. Και όχι μόνο αυτό. Το μνημόνιο και τα κύματα μετανάστευσης, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές επιταγές που απαιτούν από την Ελλάδα να κρατήσει όσους μετανάστες και πρόσφυγες, βέβαια, φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα και για την κοινωνία, και για την αστυνομία που δεν έχει αντιμετωπίσει και όλα τα προηγούμενα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μαυρόπουλος. Λοιπόν, στο σημείο αυτό βέβαια πρέπει να προσθέσουμε και την άνοδο της ακροδεξιάς που δεν αφορά μόνο την αστυνομία αλλά συνολικά την κοινωνία μας. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με όλη την κοινωνία δυστυχώς. Αναφερθήκαμε στην αντιμετώπιση που έχει η πολιτική ηγεσία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, σε αυτά τα περιστατικά, η οποία είναι η συνηθισμένη ΕΔΕ. Είχαμε μία φορά, νομίζω πρέπει να είναι και από τις ελάχιστες φορές, παραδοχή υπουργού ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Βέβαια, η αντιμετώπιση ήταν μία ομιλία στη Γαδά και εκεί τελείωσαν όλα, μαζί με χιλιάδες ΕΔΕ. Και ακολουθούν τα θύματα, ως συνήθως. Ωστόσο, το σημείο που εμείς νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε είναι πόσο αστυνομικός γίνεται μπάτσος.
να το πω έτσι. Και πώς αυτόν τον πώς τον μπάτσο θα τον ξανακάνουμε αστυνομικό. Γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Για να υπάρξει μια σύγκρουση, χρειάζεται πάντα να υπάρχουν δύο πλευρές, η καλή και η κακή. Εμείς και αυτοί οι άλλοι. Και πάνω σε αυτό το μοτίβο μοιάζει να έχει στηθεί και η νοοτροπία ή καλύτερα η κουλτούρα της αστυνομίας που δημιουργεί στον αστυνομικό την αίσθηση ότι δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία με αυτόν που διώκει, κατ' εντολήν της εκάτωστοτε εξουσίας, αλλά ότι μόνο ένας συνάδελφος που ζει τις ίδιες καταστάσεις και κινδύνους με αυτόν μπορεί να τον καταλάβει. Ψάχνοντας σε κείμενα Βρετανών εγκληματολόγων με θέμα την κουλτούρα της αστυνομίας, συναντάμε τον όρο κουλτούρα του κηλικίου, canteen culture, ή πιο συχνά στην αμερικάνικη βιβλιογραφία, τον όρο cup culture, δηλαδή η κουλτούρα του μπάτσου. Τι είναι η κουλτούρα του μπάτσου? Συγχωρήστε με για τον όρο, αλλά αυτός είναι ο όρος και στην βιβλιογραφία. Αναφέρεται στους άτυπους κανόνες και συνταγές που αναπτύσσονται και διαδίδονται από συνάδελφο σε συνάδελφο, ώστε να βοηθηθούν στην εκπλήρωση του αστυνομικού έργου, καθώς προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ επιβολής του νόμου και κοινωνικής έντασης που μπορεί να προκληθεί, αλλά και να αντιμετωπίσουν τους τυχόν κινδύνους από τους κακοποιούς, από τους οποίους καλούνται να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο. Ο ορισμός είναι βρετανικός, γι' αυτό μιλάμε για κακοποιούς και για ότι ο αστυνομικός πάντα είναι αντιμέτωπος με τον κακοποιό. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Στη δική μας περίπτωση δεν έχουμε πάντα κακοποιούς. Βασικές πτυχές αυτής της κουλτούρας, με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι πλέον όλοι οι πολίτες, είναι η καχυποψία προς κάθε πολίτη, ειδικά σε καιρούς έντασης, η αλληλεγγύη μεταξύ αστυνομικών, μαζί με την κοινωνική αποξένωση και τον συντηρητισμό. Η καχυποψία πολλές φορές είναι αυτή που οδηγεί σε ανέτειες προσαγωγές, καθώς βασίζεται σε στερεότυπα πιθανών κακών και ταραχοποιών στοιχείων. Αρκεί να έχεις κάτι από αυτό που ο αστυνομικός θεωρεί υποπτό, μακριά, μαλλιά, νεαρή ηλικία, να βρεθεί σε λάθος σημείο. Άλλωστε δεν είναι λίγες φορές που ακούμε ότι είναι κάτω από τα συμπή των αστυνομικών, ότι είναι κάτω από 30, μαζέψτε το. Είναι ένας τέτοιος κανόνας που λειτουργεί. Τα στερεότυπα αυτά είναι ενδεικτικά του ρατσισμού απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που είτε οι εντολές της αστυνομίας θεωρούν επικίνδυνες για την εξουσία τους, είτε αποτελούν τα συνήθη θύματα όταν η εξουσία απαιτεί από την αστυνομία έργο συλλήψης, όπως οι μετανάστες. Είναι κλασική απόδειξη κυβερνητικού έργου. Η διαρκής υποψία όμως προς όλους δημιουργεί στον αστυνομικό την εικόνα πως σε μια κοινωνία υπόπτων και πιθανών απειλών οι μόνοι συμπαραστάτες τους είναι η ομάδα και οι συνάδελφοι, καθώς μόνο αυτοί μπορεί να τους καταλάβουν, αλλά να τους στηρίξουν, να τους σώσουν, να τους καλύψουν. Μάλιστα αυτή η αλληλεγγύη αγγίζει τα όρια της συγκάλυψης, όπως άλλωστε έχει διαπιστώσει και η Διεθνής Αμνησία. Υπάρχουν δύο αρκετά σύγχρονες, αν και δεν είναι τόσο πρόσφατες, εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και του Παρατηρητηρίου και του Διεθνής Ομοσπονδίας του Ελσίνκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία η Διεθνής Αμνηστία εντοπίζει την ύπαρξη αντικουλτούρας που παραμένει ακμαία μεταξύ των αστυνομικών σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος περιπολικού και η οποία δίνει ελάχιστη σημασία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν έχει απαραίτητος πάντοτε σε μεγάλη πόλυψη ακόμα και τις διαταγές του ίδιου του Υπουργείου. Από την άλλη, έχουμε τον ηθικό και πολιτικό συντηρητισμό που μπορεί να χαρακτηρίζει τις τάξεις των αστυνομικών και προκύπτει και από τον βασικό ρόλο της αστυνομίας που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση της καθεστικής τάξης, χρησιμοποιώντας πάντα τις αρμοδιότητες που ο νόμος της δίνει. Ο David Robinson, εγκληματολόγος από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, σχετικά με την πολιτική τοποθέτηση και ιδεολογία των αστυνομικών, υπογραμμίζει από το 1978 ότι ο σχηματισμός των σύγχρονων οργανώσεων αστυνομίας περιλαμβάνει μια περίπλοκη διαδικασία από ριζοσπαστικοποίησης, όπως την ονομάζει, που ουσιαστικά απομακρύνει τον αστυνομικό από την ταξική του καταγωγή. Η αίσθηση ότι δεν ανήκεις πια στην εργατική τάξη από όπου προήλθες,
δέχεσαι πιο εύκολα, μπορείς πιο εύκολα να δικαιολογήσεις μέσα σου την ορμή με την οποία εσύ στέκεσαι απέναντι στους ανθρώπους που εκείνη την ώρα σε μια διαδήλωση διεκδικούν αιτήματα που αφορούν και σένα τον ίδιο, γιατί και σένα η μητέρα σου είναι άνεργη ή της κόβουν τη σύνταξη, η γυναίκα σου, το παιδί σου έχει πρόβλημα στο σχολείο, δεν έχει αλλαγή, δεν ζει σε άλλο πλανήτη, στον ίδιο. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή βλέπεις το ότι νιώθουν ότι δεν τους αφορούν αυτά τα προβλήματα. Και το ζήτημα αυτό έχει να κάνει βαθιά με την κοινωνική απομόνωση που κάποιοι νιώθουν, που κάποια ειδικά σώματα της αστυνομίας νιώθουν. Τα ΜΑΤ είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, η οποία είναι αποξενωμένη και από την ίδια την αστυνομία και με συναδέλφους τους, ή, τουλάχιστον να πω ότι σε κάποιες συζητήσεις που είχα λόγω επαγγέλματος, συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν την άνεση να επικοινωνήσουν, ότι αν και συνάδελφος που παρουσιάζεται και αυτός μεγαλώνει, δεν παρουσιάζεται ένας πολίτης, δεν έχουν έναν άλλον τρόπο σκέψης που δεν μπορούν ακόμα και οι ίδιοι να τον φτάσουν. Τώρα, περνώντας λίγο για να μην επεκτείνομαι κι άλλο, στο τι μπορεί να γίνει και να νιώσουμε. Κάτι άλλο μάλλον που πρέπει να σημειώσουμε πριν κλείσουμε είναι ότι η βία έχει δύο θύματα. Δεν είναι μόνο αυτός που χτυπάει. Δεν είναι μόνο αυτός που δέχεται το χτύπημα, είναι και αυτός που χτυπάει. Όταν λειτουργεί σε ένα μηχανισμό και είσαι σε μια υπηρεσία, παράδειγμα 10 χρόνια στα ΜΑΤ και έχεις μάθει ότι αυτό κάνεις και ότι αντίστοιχα δέχεσαι κιόλας, είσαι προετοιμασμένος ότι θα δεχτείς μια βροχή από πέτρες, αυτό το πράγμα σε διαλύει και ψυχικά. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Υπάρχουν έρευνες και μάλιστα τις επικολούνται και πολλοί συνδικαλιστές, οι οποίοι λένε ότι ένας αστυνομικός που φεύγει με 25 χρόνια, λέει, υπηρεσία, χρειάζεται 10 χρόνια για να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης του και να σκεφτεί ξανά διαφορετικά, να μην έχει τα αντανακλαστικά που έχει ως αστυνομικός, να νιώσει ξανά ένας άνθρωπος, ένας πολίτης όπως όλοι μας. Ίσως αυτό το πράγμα προξενεί τεράστιο άγχος στον κάθε αστυνομικό, και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ακόμα περισσότερα θύματα. Και αυτά τα θύματα είναι και αστυνομικοί και πολίτες. Γιατί ένας αγχωμένος και κακός αστυνομικός είναι κακός όχι μόνο για τον πολίτη, αλλά και για τον συνάδελφό του. Μπορεί να τον θέσει σε κίνδυνο χωρίς να χρειάζεται και χωρίς να μπορεί να το αποφύγει. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Χρειάζεται σίγουρα παρέμβαση, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ποιους έχουν απέναντι. Ότι δεν είναι εχθροί απέναντι, τουλάχιστον όταν μιλάμε για κινητοποιήσεις. Πρέπει να υπάρξει απαραίτητος μία ανεξάρτητη ιερχή, η οποία θα μπορεί να καταστέλει την αστυνομική αυθαιρεσία και να την καταστέλει στη ρίζα της. Χρειάζεται το εσωτερικό, υποθέσεων, να έχει μία νέα, αν θέλετε, παρέμβαση, να μπορεί να μπαίνει μέσα στα αστυνομικά τμήματα, μέσα εκεί ακριβώς που γίνεται το αστυνομικό έργο, ώστε να διασφαλίζει μία καλύτερη αστυνομία και για τους ίδιους αλλά και για εμάς. Τελείωσα και προχωράμε στον κύριο Σταμούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Ελπίζω να σας κάλυψα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που δεχτήκαμε από το Τμήμα Συνασπισμού για τα Σώματα Ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά, θα το ομολογήσω, που ερχόμαστε εμείς σε ένα συνέδριο του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συνήθως έρχονται οι εκπρόσωποι του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ στις δικές μας εκδηλώσεις και στα δικά μας συνέδρια. Θεωρώ ότι είναι μια κομβική στιγμή που δύο κόσμοι, πραγματικά δύο κόσμοι, έρχονται κοντά επίσημα. Γιατί αν επίσημα στον δρόμο του αγώνα, στον δρόμο της σκέψης, της πολιτικής, στον δρόμο της καταγωγής, είναι κοινός. Είμαστε όλοι
εργάτες, είμαστε το προλεταριάτο των σωμάτων ασφαλείας. Εργάτες που και εμείς δίνουμε τον αγώνα για το μεροκάματο όπως όλος ο κόσμος. Τίποτα το ξεχωριστό. Ψευδεπίγραφα μέχρι στιγμής ήταν όλα αυτά που χρησιμοποιούσε το καθεστημένο, το πολιτικό καθεστημένο, η άρχουσα τάξη για να ξεχωρίζει τους ένστολους πολίτες από τους πολίτες. Πολίτες είμαστε που την ώρα της δουλειάς βάζουμε στολή. Είχα τη χαρά με τον Τάσο Μαυρόπουλο να γνωριστούμε σε ένα άλλο πεδίο από αυτό που είναι τώρα ο Τάσος, στο συνδικαλιστικό, όταν ο Τάσος ήταν πρόεδρος στους λιμενικούς. Και ίσως μια στιγμή που μας ένωσε ήταν όταν δεχτήκαμε την κρατική βία με χημικά δακρυγόνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, σε μια κοινή δράση για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Μια νύχτα τέτοια, του Οκτωβρίου αν δεν κάνω λάθος, δεχτήκαμε και εμείς οι ένστολοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, την βία την κρατική. Και δεν θα την πω αστυνομική, κρατική βία. Και γιατί? Γιατί είναι με εντολή του κράτους, του κυρίαρχου κράτους. Ο αστυνομικός, ο συνάδελφος αστυνομικός, δεν είναι παρά το όργανο που θα δεχτεί την εντολή από τον πυρήνα του κράτους. Και γι' αυτό το ερώτημα είναι ποιος οπλίζει το χέρι του αστυνομικού και ποιος δίνει την εντολή στο κράτος, στον οργανισμό του κράτους, να εκτελέσει αυτό που κάνει. Γιατί αυτό που είναι μείζον τελικά είναι ποιο ρόλο έρχεται να παίξει το κράτος. Αν είναι ταξικό, αν το κράτος είναι στην υπηρεσία του πολίτη ή στην υπηρεσία των πολιτικών αρχηγών του. Εκεί είναι το ζητούμενο και εκεί είναι και η λύση. Το συνδικαλιστικό κίνημα, θεωρώ, των ενστόλων τα χρόνια που δρούμε, έκανε ένα καλό. Έβγαλε τον ένστολο έξω από το καβούκι του. Είχαμε εγκλωβιστεί όλοι μας, οι ένστολοι, μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Όταν μπαίνεις στα σώματα αυτά, σου δίνουν μια ταυτότητα η οποία δεν είναι η ίδια με τον πολιτών, την υπηρεσία και η ταυτότητα, με αυτήν πας παντού. Με αυτήν δείχνεις ότι είσαι κάτι διαφορετικό. Όχι μοιραία καλό, πολλές φορές είναι και επικίνδυνο να δείξεις την υπηρεσιακή σου ταυτότητα. Αλλά αυτό είναι το χαρτί που έχεις. Έχεις έναν άλλο τρόπο ζωής, διότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα, τιμωρείσαι ακόμα και για προσωπικά σου ζητήματα. Εάν έχω ένα τροχαίο με το αυτοκίνητό μου ή με τη μηχανή μου, αποτελεί υπηρεσιακό πρόβλημα. Και γι' αυτό γίνεται δε. Εάν αρρωστήσω έξω στο σπίτι μου, το ίδιο θα γίνει. Και ισχύει για όλους τους ενστόλους αυτού. Είναι ένας άλλος κόσμος ο οποίος προσπαθήθηκε όλα τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης κυρίως να είναι στην άκρη. Γιατί? Για να είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας. Και πολλές φορές βέβαια γίνεται αυτό. Γιατί? Γι' αυτό έχουν εγκαταληφθεί τα σώματα χωρίς να έχουν δημοκρατικές διαδικασίες τόσο στην καθημερινότητά τους. Ο συνδικαλισμός μας εμάς είναι από τους πιο δύσκολους συνδικαλισμούς, γιατί αναγκαζόμαστε να ακροβατούμε σε κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας που μπορεί άμεσα να μας θέσει εκτός σώματος και χωρίς δουλειά. Είναι, νομίζω και ο Τάσος το θυμάται, μετά τα επεισόδια στο Σύνταγμα, τα οποία το μάθε όλος ο κόσμος, όταν λέγανε αστυνομικοί, επιτέθηκαν αντίον στους αστυνομικούς, υπήρχε κάτι που δεν το μάθανε. Η ένορκη διοικητική εξέταση με το ερώτημα της απόταξης, που υπεστήκαμε όλοι εμείς ως εκπρόσωποι των σωματείων, για την ένοπλη στάση κατά του καθεστώτος. Αυτή ήταν η κατηγορία. Ότι δηλαδή η συγκέντρωσή μας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών είχε σκοπό να ανατρέψει το πολίτευμα με ένοπλη στάση. Βέβαια, εγώ στην κατάθεσή μου είχα πει ότι τη μόνη στάση που είδα ήταν η στάση του Τρόλεϊ, που είναι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά δεν είναι το μείζον. Αυτό επανέρχεται μέρα με τη μέρα. Και επανήλθε, όπως είπε και ο Τάσος, με τη δίωξη εναντίον του συναδέλφου αστυνομικού, ο οποίος πέρασε μία θηλιά στο λαιμό του μαζί με άλλους δύο συναδελφούς, έναν λιμενικό και έναν πυροσβέστη, για να δείξουν το αδιέξοδο που έχει φτάσει ο ένστολος εργαζόμενος από τα οικονομικά μέτρα, όπως όλοι και οι άλλοι συμπολίτες μας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένορκη διοικητική εξέταση για την δημόσια εδώ. Ότι ο συνάδελφος, δηλαδή, με την κίνησή του προκάλεσε το δημόσιο αίσθημα εναντίον της αστυνομίας. Να μην το σχολιάσουμε. Δείχνει όμως κάτι. Δείχνει ακόμα ότι η καθεστική ατάξη της πατρίδας μας επιθυμεί τον ένστολο εργαζόμενο στο περιθώριο των κοινωνικών διεργασιών. Τον θέλει απομονωμένο, αποκομμένο, με μόνο γνώμονα να εκτελεί τα καθήκοντά του, που η πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν τον θέλει να είναι υπηρέτης του λαού, αλλά υπηρέτης των πολιτικών αρχηγών αυτού του τόπου. Πώς αλλάζει αυτό το πράγμα? Και κυρίως αυτές τις μέρες που ζούμε, οι οποίες είναι ιστορικές. Ιστορικές γιατί? Γιατί δεν είναι ένας αγώνας επιβίωσης του λαού μας και της πατρίδας μας. Οι ένστολοι, έχω την εντύπωση ότι έχουν καταλάβει στο σύνολό τους, παρότι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο εμφορείται, αν θέλετε, από
αντιδραστικά θα πω συναισθήματα και ιδεολογήματα για την εξέλιξη την πορεία της κοινωνίας. Είναι μια πραγματικότητα, όπως και μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βέβαια, μικρογραφία της είναι η ενστολή. Αυτό μπορεί να αλλάξει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με το αγκάλιασμα τα πιο προοδευτικά κομμάτια της κοινωνίας των ενστόλων, που είναι αν θέλετε η ασπίδα και των ενστόλων σε αυτή την ιστορία. Ήταν χαρά μας μεγάλη όταν είδαμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, να βρίσκονται δίπλα μας με μεγάλη μαζικότητα στην τελευταία κινητοποίησή μας και ας κατηγορήθηκε και από πολλούς, πιστεύω, συντρόφους σας, η επιλογή αυτή. Έδειξε όμως ότι δεν χαρίζει σε ένα λαό 80.000 κόσμο και των οικογένειών τους σε καμία αντιδραστική παράταξη. Ότι θέλεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργάτες πραγματικά ασφάλειας να τους έχεις δίπλα σου. Από εκεί και πέρα η νομιμότητα, αν θέλετε, σε όλα αυτά λύνεται με ένα θέμα. Με το βάθημα της δημοκρατίας σε αυτούς τους χώρους. Με τα πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα ώστε να υπάρχει έλεγχος. Και σε δεύτερο επίπεδο με το να λύσεις τα ζητήματα κρίσεων και προαγωγών σε αυτά τα σώματα. Όταν υπάρχει ευνομία και δημοκρατική διαδικασία και έλεγχος κοινοβουλευτικός στο πώς εκλέγεται η ηγεσία των σωμάτων, μοιραία λύνεις και σε ποιον αυτοί οι αρχηγοί θα δίνουν λόγο. Μοιραία θα δίνουν λόγο στη Βουλή. Μοιραία οι αποφάσεις τους θα είναι δημόσιες. Και δεν θα χρειάζεται να παίρνεις αποφάσεις εν κρυπτό και να μην αιτιολογείς αυτές, ειδικά όταν έχει να κάνει με καταστολή. Εμείς ως πυροσβέστες δώσαμε έναν αγώνα από την πλευρά μας να απεμπλακούμε από την καταστολή. Δώσαμε αγώνα να φύγουν τα οχήματα διαδηλώσεων που ρίχνανε νερό τόσα χρόνια από τα χέρια μας, ώστε να μείνουμε αναπόσπαστοι στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της προστασίας ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Τελευταίες μέρες γίναν προσπάθειες πάλι για το ίδιο πράγμα. Να επαναεμπλακούμε σε μια δεύτερη επιλογή της χρήσης νερού πλέον στην καταστολή. Το αρνηθήκαμε. Είπαμε ότι οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν το νερό για δύο λόγους. Το ένα είναι για να σβήνουν τις φωτιές και για τον άλλον για να ποτίζουν τα μποστάνια τους για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, επειδή και αυτοί βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Για αυτούς τους δύο λόγους είναι πολύτιμο το νερό για να το ρίξουν στους συμπολίτες οι οποίοι φωνάζουν για το ψωμί τους και για τη δουλειά τους. Οι μόνες δύο λύσεις είναι αυτές. Να είμαστε τα προοδευτικά κομμάτια της κοινωνίας κοντά στους ενστόλους για να μην τους χαρίσουν σε καμία αντιδραστική πολιτική παράταξη. Και δεύτερον, το πλάτημα της δημοκρατίας τόσο στους θεσμούς των σωμάτων στον πυρήνα τους, όσο και στον διακομματικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο των ηγεσιών τους. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρεις να έχεις σώματα ασφάλειας στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί νομίζω για το αγαθό της ασφάλειας δεν μπορείς να έχεις απορίες ή αντιδράσεις αν θα πρέπει να υπάρχει. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει φορείς που οι οποίοι να παρέχουν ασφάλεια στη χώρα. Και βέβαια πρέπει να έχει φορείς που να παρέχουν πολιτική προστασία στη χώρα. Απλά όμως πρέπει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Σας ευχαριστώ και ήταν χαρά μου να βρεθώ μαζί σας. Ο Βαγγέλης Σογέτος. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μια φοβερά ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεδομένου ακριβώς όπως υπόθηκε ότι δύο κόσμοι, αν στο μάξιμο ας πούμε, δεν έρχονται κοντά, τουλάχιστον αρχίζουν να ψάχνουν ο ένας τον άλλον. Ο τίτλος της συζήτησης στην οποία συμμετέχουμε είναι «Δημοκρατία και σώματα ασφαλείας». Ωστόσο, επιτρέψτε μου λίγο να παίξω με τις λέξεις και να πω ότι υπάρχουν δύο κουβέντες που πρέπει να γίνουν. Η μία κουβέντα, η πιο γενική, η πιο αξιακή, η πιο οραματική αν θέλετε, είναι δημοκρατία και σώματα ασφαλείας, και υπάρχει μια άλλη συζήτηση η οποία είναι η δημοκρατία στα σώματα ασφαλείας. Πιο μερική, πιο ειδική, εξίσου όμως σημαντική. Ξέρετε, στα πλαίσια του συνταγματικού δικαίου, το τρίτο θα λέγαμε κατοχυρωμένο συνταγματικό αγαθό, το τρίτο σε σειρά ας πούμε έτσι σημασίας μετά τη ζωή και την ελευθερία, είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια όχι μόνο προσωπικά, μάλλον ατομικά για τον κάθε πολίτη, η ασφάλεια της ίδιας της ζωής, της ίδιας της λειτουργίας της κοινωνίας. Η ασφάλεια έχει πάρα πολλές διαφορετικές συνταγματικές εκφράσεις. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, είναι η σωματική ακεραιότητα, με απλά λόγια είναι το δικαίωμα του κάθε πολίτη, του κάθε ανθρώπου να βγαίνει από το σπίτι του και να πηγαίνει στη δουλειά του με την ησυχία του, χωρίς να αισθάνεται ότι κινδυνεύει.
Δύο σημεία που έχουν να κάνουν σχέση με την ασφάλεια ως κατοχυρωμένο αγαθό και θα αντιληφθείτε πολύ σύντομα γιατί το αναφέρω. Ο σχεδιασμός της αστυνομίας σχετικά με την ασφάλεια. Εδώ υπήρξαν και όσοι μίλησαν. Επίσης θα ήθελα να πω στο σημείο ότι ακριβώς επειδή μιλάμε κυρίως για την αστυνομία, θα περίμενα εδώ στο πάνελ να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας. Δεν ξέρω γιατί δεν υπήρξε. Περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις λοιπόν των αστυνομικών που ενδεχομένως βρίσκονται εδώ. Όσον αφορά λοιπόν το σχεδιασμό της αστυνομίας, εδώ ως αριστερά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όταν μπορεί να μας πούνε νούμερα και οι άνθρωποι από τα σώματα ασφαλείας, όταν ίσως το μεγαλύτερο μέρος αστυνομικής δύναμης στην πρωτεύουσα της Ελλάδας βρίσκεται στο τρίγωνο Σύνταγμα Ομόνια Εξάρχεια και αφήνεται μια ουσιαστικά όλο αυτό που λέμε ιστορικό κέντρο της Αθήνας ακάλυπτο, απροφύλακτο, απροστάτευτο, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και η αριστερά πρέπει να το εντοπίσει. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την αστυνομική αυθαιρεσία. Υπόθηκε και πριν ότι πλέον τα κρούσματα ακραίας αστυνομικής, αδικαιολόγητης θα πω, βίας, τείνουν να γίνουν μια κύρια θεσμοθετημένη αντιπατρικά πρακτική. Το θέμα είναι ότι ακριβώς η αστυνομική αυθαιρεσία, αυτό που ονομάζουμε ακραία κρούσματα αστυνομικής βίας, έχουν πλέον αναχθεί σε δόγμα επιχειρησιακό. Δηλαδή αποτελούν μία από τις συνιστώσεις της δράσης και των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Αυτά τα δύο σημεία, το ότι έχει αφαιθεί το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας απροστάτευτο, μαζί με το ότι η αστυνομική αυθαιρεσία έχει αναχθεί σε δόγμα επιχειρησιακό, δημιουργούν ένα τεράστιο κενό ασφαλείας. Εδώ έρχεται να καλύψει το κενό βεβαίως το θέμα και η συζήτηση για την αυτοδικία. Η αυτοδικία η οποία έχει τροφοδοτήσει με τόσο αποτελεσματικό δυστυχώς τρόπο τις νεοναζιστικές συμμορίες στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, επειδή η αυτοδικία φοβάμαι ότι δεν αφορά μόνο τις νεοναζιστικές ομάδες, αλλά ενδεχομένως αφορά και άλλους που σκέφτονται ότι η αριστερά στην πιο ακραία μορφή της μπορεί να προσποριστεί αυτό το τμήμα της αριστεράς στην αυτοδικία και να οργανώσει και αυτές τις δικές της ομάδες, εδώ ανοίγει μια πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Χρέος της αριστεράς, των ανθρώπων των αριστερών που βρίσκονται στα σώματα ασφαλείας αλλά και εκτός, είναι να μην αφήσουμε ακριβώς αυτό το κενό ασφαλείας να αντικατασταθεί από την ανασφάλεια και την αυτοδικία. Η ασφάλεια είναι συνυφασμένη σε όποιο δημοκρατικό κοινωνικό καθεστώς και να δούμε, είναι συνυφασμένη με το πολύ σκληρό πυρήνα του κράτους. Ακριβώς επειδή συνιστά πυρήνα της δημοκρατίας, η αριστερά οφείλει να φροντίσει να μην υποκαταστήσει το κράτος. Η αριστερά πρέπει να είναι εκεί και να ζητά αστυνομία. Όχι να ζητά περισσότερη αστυνομία, να ζητά περισσότερο δημοκρατική αστυνομία. Η αριστερά αντικατέστησε τα σώματα ασφαλείας και καλά έκανε, μόνο σε περιόδους όπου το κράτος άγγιξε τον πιο ακραίο και τον πιο έκτακτο χαρακτήρα του, σε περιόδους που το κράτος κατέρευσε, όπως στην κατοχή με τις πολιτοφυλακές της αντίστασης. Ωστόσο, μέχρι να ξαναγγίξουμε το πιο έκτακτο χαρακτήρα του κράτους, η αριστερά και οι δημοκρατικές δυνάμεις οφείλουν να αρθρώσουν ένα λόγο με τον οποίο να ζητούν, όπως είπαμε, περισσότερη δημοκρατική αστυνομία. Από αυτό το σημείο που άπτεται τη συζήτηση σχετικά, μάλλον τις σχέσεις δημοκρατίας και σωμάτων ασφαλείας, θα περάσουμε στην δημοκρατία στα σώματα ασφαλείας. Αν λοιπόν η αριστερά, κινηματική, ή ελπίζω και κυβερνητική, χρειάζεται την αστυνομία προκειμένου να παρέχει την ασφάλεια που είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό αγαθό σε όλους τους πολίτες, και για όσα είπαμε, πρέπει να δει τι θα κάνει ακριβώς με τους φορείς της αστυνομικής εξουσίας, δηλαδή τους αστυνομικούς, τους ένστολους γενικά. Το ερώτημα αυτό ακριβώς τέθηκε με τον πιο έντονο τρόπο στις τελευταίες κινητοποιήσεις των σωμάτων ασφαλείας. Θέλω να υποστηρίξω εδώ και αξιακά θα έλεγα, ότι πρέπει να είμαι αναφανδόν το να στηρίξουμε υπέρ, να στηρίξουμε τα οικονομικά αιτήματα των αστυνομικών. Δεν συμφωνώ με το υπεραπροστευτικό επιχείρημα που λέει ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα οικονομικά αιτήματα των αστυνομικών, γιατί ακριβώς παίρνουν τα λεφτά μας για να μας δέρνουν. Από την άλλη όμως, επειδή ακριβώς μας δέρνουν,
δεν μπορούμε να αρθρώσουμε έναν ανεφόρον υποστηρικτικό λόγο. Ακριβώς επειδή οι αστυνομικοί δεν είναι εργάτες, με την επιστημονική, με την μαρξιστική εννοία, και η αριστερά στηρίζει τους εργάτες, ας το πούμε σχηματικά, ακριβώς επειδή, ας πούμε, οι αστυνομικοί δεν είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, που η αριστερά, θα έλεγα εξορισμού σε αυτή την περίοδο, επιδιώκει τη συμμαχία μαζί τους. Για όλα αυτά και ακριβώς επειδή οι αστυνομικοί δεν παράγουν μια καθαυτό καπιταλιστική υπεραξία, αλλά συμβάλλουν ως κατασταλικός μηχανισμός του κράτους να παραχθεί ακριβώς αυτή η υπεραξία, καταστέλλοντας απεργίας, συλλαμβάνοντας συνδικαλιστές, διευκολύνοντας τη διακίνηση, ας πούμε, αγροτικών αγαθών και σπάζοντας μπλοκ αγροτικά. Για όλα αυτά και η σχέση της αριστεράς με τα σώματα ασφαλείας είναι μια ιδιότυπη εξορισμού, θα έλεγα, σχέση. Φεύγοντας όμως ή γενικεύοντας και ίσως λίγο ανορθόδοξα για κάποιους τα βασικά μαρξιστικά κριτήρια βάσει των οποίων η αριστερά στηρίζει κοινωνικές ομάδες, τώρα έχουμε κάτι καινούριο. Είμαστε σε μια φάση που η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, καλείται να σώσει τη χώρα από τη βήθηση. Καλύτερα να υποστηρίξει μια κοινωνική ομάδα όπως η Ένστολη, προκειμένου να μην καταστραφεί και αυτή με τη σειρά της. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι κάθε μειωμένος μισθός σημαίνει ένας ιδιωτικός υπάλληλος μείον. Σημαίνει κλειστά μαγαζιά, σημαίνει λιγότερη οικονομική κίνηση. Όλα αυτά επί της αρχής. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με μια δημοκρατία στα σώματα ασφαλείας? Ακριβώς επειδή η στήριξη της αριστεράς προς τα σώματα ασφαλείας πρέπει να προσφερθεί υπό όρους, ο πιο βασικός όρος από όλους προκειμένου η αριστερά να στηρίξει τα σώματα ασφαλείας είναι να αποδεχθούν και να επιβάλλουν στο εσωτερικό τους τη δημοκρατία. Η δημοκρατία στα σώματα ασφαλείας δεν πάσχει μόνο από τους νεοναζιστικούς, φασιστικούς και ρατσιστικούς θύλακες στο εσωτερικό της. Πάσχει και σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Με απλά λόγια, το πώς μεταφέρεται, πώς διαθλάται και πολλές φορές πώς στρεβλώνεται η εντολή που δίνεται από τα πάνω προς τα κάτω. Με απλά λόγια, αν θεωρήσουμε ότι οι εντολές οι αστυνομικές δίνονται από ανθρώπους που πολλές φορές στην κορυφή βρίσκονται και είναι δημοκρατικοί, τότε πώς το να διαλύσουμε μία συγκέντρωση φτάνει σε 200 τραυματίες. Πώς το να διαλύσουμε μία σχολική κατάληψη φτάνει σε χτυπημένους ανήλικους μαθητές. Εδώ μπαίνει βεβαίως και η συζήτηση σχετικά με το ποια μπορεί να είναι τα άλλα παραδείγματα της αστυνομίας, την οποία την ανέλησε πάρα πολύ καλά η Έλλη. Και για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, όσο πιο ομά μπορώ, η αριστερά για να στηρίξει την αστυνομία πρέπει να ξέρει τι θα πάρει πίσω. Και προφανώς δεν αναρωτιέμαι για τα εκλογικά ωφέλη, ενώ τι θα πάρει η κοινωνία πίσω. Τι θα ωφεληθεί η κοινωνία με το να στηρίξει τα σώματα ασφαλείας. Εδώ υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος. Να πάρει πίσω την ασφάλεια που της αξίζει. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα χρησιμοποιήσω μία πολύ τετριμένη λέξη, ωστόσο μπορεί να κάνουμε μία πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Το θέμα της κάθαρσης της αστυνομίας. Το να ομνύουμε γενικώς και αορίστως την κάθαρση, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει. Νομίζω ότι αυτή η περιβόητη κάθαρση της αστυνομίας έχει δύο επίπεδα. Η κάθαρση ή μπορεί να επιβληθεί ή μπορεί να επιδιωχθεί από τα μέσα. Η κάθαρση επιβάλλεται από μια αριστερή κυβέρνηση η οποία έχει το κουράγιο να μπει μέσα στα σώματα ασφαλείας και να τα αλλάξει, και από την άλλη η δημοκρατία επιβάλλεται εσωτερικά με τον συνδικαλισμό, με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, με την απεργία και με την κινητοποίηση όλων των αριστερών ανθρώπων μέσα στα σώματα ασφαλείας. Αυτά τα δύο είναι ξεχώριστα. Δεν μπορεί μια αριστερή κυβέρνηση να αλλάξει τα σώματα ασφαλείας εάν οι ίδιοι άνθρωποι στα σώματα ασφαλείας δεν κινητοποιηθούν. Μια πολύ βασική αρχή που ισχύει για την αριστερά σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω εδώ και να πω ότι οι άνθρωποι, οι αριστεροί, οι δημοκρατικοί, μιας που έχουμε φτάσει να χωρίζουμε σε δημοκρατικούς και σε φασιστοειδείς ή ακροδεξιούς πια τους ανθρώπους αυτής της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, εγώ θέλω να πω ότι και να απευθυνθώ και απευθείας, ας πούμε, κυρίως στους ανθρώπους της αστυνομίας, ότι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να γράψουν ιστορία. Να είναι οι πρώτοι αστυνομικοί σε αυτή την μακρόχρονη
αστυνομοκρατική ιστορία της Ελλάδας, να είναι οι πρώτοι αστυνομικοί οι οποίοι δεν θα στραφούν στο τελευταίο σκαλί, αυτό στην τελευταίο δρόμο αυτόν που έχουμε μπει πια και με το τρίτο πακέτο μέτρων, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που θα μπουν ένα βροντερό όχι σε αυτόν τον πλήρη πια εκφασισμό, κυρίως της αστυνομίας ως σώμα ασφαλείας. Και εγώ θα πάω ακόμα πιο πέρα τη σκέψη με ένα παράδειγμα. Γιατί να μην είναι οι αστυνομικοί μόνο, μάλλον γιατί να μην είναι οι αστυνομικοί και να είναι μόνο οι τρίτεκνοι οι οποίοι διώχνουν από τη συγκεντρώτησή τους στον Κασιδιάρη. Ευχαριστώ. Θα μπούμε σε διαδικασία ερωτήσεων, αλλά προηγουμένως έχει ζητήσει το λόγο να παρέμβει ο κύριος Τσουκαλάς, που είναι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα σώματα ασφαλείας, και στη συνέχεια όσοι θέλουν να τοποθετηθούν και να υποβάλουν ερωτήσεις. Είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που έγινε, που ήταν εξαιρετική συζήτηση, πολύ διαφωτιστική, θα έπρεπε πράγματι να την ακούσουν όσο γίνεται περισσότεροι, γιατί νομίζω ότι αυτή η γνώση θα αποτελέσει και ένα διάβλο για να μπορέσει να έρθει κοντά ένα σημαντικό κομμάτι της αστυνομίας, ένα σημαντικό κομμάτι των σωμάτων ασφαλείας με το λαό, να κατανοήσει ο ένας τον άλλον, γιατί εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Εξακολουθεί να υπάρχει μια πολύ καθοδηγημένη, ταξική, απόλυτα ταξική από την άλλη πλευρά προσπάθεια να μην υπάρξει αυτή η συνένωση, να μην υπάρξει αυτή η αλληλοκατανόηση. Θα ήθελα επίσης να πω σε κάτι που είπε προηγούμενα η Έλλη για τις διάφορες κουλτούρες και πώς αυτές αναδεικνύονται ανάλογα με τους λαούς. Οι δύο βασικές κατά την άποψή μου κουλτούρες είναι η μία, η αγγλοσαξονική, που ο Sherlock Holmes υποτίθεται ότι είναι πάντα ο ήρωας, και υπάρχει και η άλλη κουλτούρα που ο ήρωας είναι ο Γιάννης Αγιάννης. Αυτές οι δύο είναι οι διαφορές που έχουν πραγματικά στιγματίσει την Ευρώπη και γενικότερα τον δυτικό πολιτισμό σε σχέση με την καταστολή, με την αστυνομική βία και από την άλλη μεριά με την δίωξη του εγκλήματος. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα και εμείς θα πρέπει να σταθούμε με όλη μας τη δύναμη απέναντι σε αυτό που λέμε δίωξη του εγκλήματος. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα γενικότερο σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τα σώματα ασφαλείας και τα χρησιμοποιεί σαν μακρύ χέρι, και εκεί βοηθάει και η Χρυσή Αυγή, ούτως ώστε να περνάει και να προχωράει το σύστημα, να προχωράνε βέβαια μνημονιακές πολιτικές. Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σημαντική δουλειά μέσα από ανακοινώσεις μας, μέσα από ερωτήσεις, επερωτήσεις, ακόμα και αυτές που αφορούσαν για την ΕΔΟ, που είπε τώρα ο Γιάννης Σταμούλης, του αλληγορικά απαγχωνισμένου αστυνομικού, που είπαμε εμείς ότι δεν είναι αυτό η ΕΔΟΣ που λέει η αστυνομία, αλλά ΕΔΟΣ είναι το σύστημα, ΕΔΟΣ είναι το ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καταδικάσουν έναν ολόκληρο λαό μαζί και τους αστυνομικούς και να τους φτάσουν σε ένα σημείο να παίρνουν 534 ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος. Ο αστυφύλακας που θα βγαίνει από τη σχολή θα παίρνει 534 ευρώ, δεν θα έχει νυχτερινά υπερορίες, δεν θα έχει τίποτε άλλο, θα είναι μέρα νύχτα στους δρόμους, που μέσα σε ένα καθεστώς φασίζων, μέσα σε ένα καθεστώς συνεχούς εκφασισμού, που εάν αυτό δεν το αποκόψουμε, και νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη συμβολή μας ως ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις δυνάμεις της αστυνομίας πυροδεστικής του λιμενικού, έχουμε αναδείξει την έννοια του συνδικαλιστικού κινήματος. Έχουμε βγάλει τους ένστολους να λένε για πρώτη φορά, εννοώ δηλαδή να το λένε με τέτοια ένταση, ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των εργαζόμενων, όπως είναι όλοι οι Έλληνες, ότι είναι ένα ένστολο προλεταριάτο και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, σαν τέτοιο πρέπει να επιβληθεί στην ελληνική κοινωνία, σαν τέτοιο πρέπει να επιβληθεί σε ένα καθεστώς που αυτή τη στιγμή τα δίνει όλα για να πάρει και την τελευταία ικμάδα αυτού του τόπου, για να πάρει και το τελευταίο ευρώ, το τελευταίο πλούτο από αυτή τη χώρα. Και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται την αστυνομία, χρειάζεται την καταστολή, χρειάζεται τη θεωρία των δύο άκρων, και σε αυτό εμείς θα πρέπει να είμαστε μαζί με τους αστυνομικούς απέναντι. Να μπούμε μέσα στα σώματα ασφαλείας, να κατανοήσουν πού βρίσκονται,
αυτά που είπαν προηγούμενα να κατανοήσουν ότι είναι και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προέλθει από αγροτικές οικογένειες και από εργατικές οικογένειες, να κατανοήσουν το ότι ταξικά είναι αλλού, δεν είναι εκεί που τους ορίζουν για να χτυπάνε τα αδέρφια τους στους δρόμους. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι με τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει και αυτή θα τη συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε στοχευμένες, αν θέλετε, περιπτώσεις, όπως είναι ο Άγιος Παντελεήμονας και η παρέμβαση που κάναμε για το θέμα της Γιάννας της Κούρτοβικ σε έναν χώρο, σε μια συνοικία, η οποία δεν αποτελεί πλέον ελληνικό έδαφος, δεν αποτελεί κομμάτι της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι τελείως διαφορετικό, εκεί πέρα κανονίζουν άλλοι και στο αστυνομικό τμήμα και οι αστυνομικοί που είναι εκεί και ο τρόπος λειτουργίας είναι τελείως διαφορετικός. Εμείς ζητάμε και έχουμε κάνει και ερώτηση, έχουμε κάνει και ανακοίνωση και ζητάμε τέλος πάντων ότι στα 5 τμήματα του κέντρου θα υπάρξει αλλαγή. Τα 5 τμήματα του κέντρου θα έχουν επικεφαλής ανθρώπους οι οποίοι θα κοιτάζουν το έγκλημα, θα αστυνομεύουν τις περιοχές τους και δεν θα ασχολούνται με το πώς μαζί με τη Χρυσή Αυγή θα έχουν διάφορες δουλειές. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο και το γνωρίζουμε και αυτό θα αποκαλυφθεί, ότι η business σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στο ιστορικό κέντρο, μέσα στο κέντρο που μπορούν να αφορούν από τις ληστείες, την πορνεία και τα ναρκωτικά, είναι ένα συνοθήλευμα, αλλά ακόμα και το βαρύ έγκλημα μαζί με τις διάφορες μαφίες. Όλο αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή η αστυνομία να το κατανοήσει. Εμείς το κατανοήσαμε, εμείς θα δείξουμε τους δρόμους για να μπορέσουμε πράγματι μαζί με την αστυνομία, αλλά μια αστυνομία διαφορετική, μια αστυνομία δημοκρατική, μια αστυνομία η οποία θα στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων, θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα πετύχουμε. Είμαστε σε ένα τέτοιο δρόμο, είναι μακρύς ο δρόμος, χρειαζόμαστε τους ένστολους μαζί μας και νομίζω ότι οι ένστολοι θα δίνουν ανα πάσα στιγμή το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να τοποθετηθεί ή να γίνουν ερωτήσεις. Ελάτε. Είναι σου μπαλάφες. Στα 17 χρόνια που γίνεται φεστιβάλ Νεολαία Συνασπισμού ή Νέων ΣΥΡΙΖΑ, έχω παρακολουθήσει 2-3 όλες και όλες τις συζητήσεις. Μία με αντιστασιακούς πέρυσι, τη σημερινή και καμιά δυο ακόμα. Και ποτέ δεν έχω πάρει το λόγο. Παίρνω το λόγο γιατί νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι τόσο για να επαναλάβουμε άλλη μια φορά το ότι είναι σημαντικός τομέας, πρέπει να κάνουμε πράγματα τούτο εκείνο ή πόσο κακό πράγμα είναι η καταστολή, πόσο κομμάτι του συστήματος είναι κυρίως η αστυνομία κλπ. Αυτά τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε και σήμερα άκουσα και πολλά στερεότυπα. Τα ίδια και τα ίδια. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο πράγματα στην κυριολεξία. Στην κατεύθυνση αλλαγής της κατάστασης έχουν υπάρξει αυτή την περίοδο θετικές μας ενέργειες. Παραδείγματος χάρη, ο πρόεδρος πήγε παραμονή των εκλογών στη Γάδα και μίλησε στη αστυνομική διεύθυνση, στο άνδρο της καταστολής, και μίλησε με τη διοίκηση, με τους αρχηγούς, και βγάλανε ανακοίνωση. Μεταξύ των άλλων, η τελευταία παράγραφος έγραφε ότι υπάρχουν μέσα στην αστυνομία θύλακες επικίνδυνοι για τη δημοκρατία κλπ. Πολύ σημαντικό, τεράστια σημασία. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε εκφράσει με απόλυτο τρόπο αντίδρασή μας, την αντίθεσή μας σε αυτούς τους εγκληματίες που παριστάνουν τους προστάτες του λαού δια της τρομοκρατίας. Το μέτωπο δηλαδή ενάντια στην τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ θετικό επίσης αυτό. Τρίτο είναι ότι έχουμε εκφράσει τη συμπάθειά μας και έμπρακτα και με λόγια στα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών ενάντια σε αστυνομικούς που κάναν το καθήκον τους. Ενώ το γάζωμα που έγινε στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια. Ή ο αστυνομικός που φύλαγε κάποιους τύπους κοντά στα Πατήσια και τον σκοτώσαν. Και ούτω καθεξής. Τα λέω λίγο προκλητικά, έστω και καθ' υπερβολήν αυτά, γιατί η παράδοσή μας σαν αριστερά
Είναι τέτοιες οι σχέσεις με την αστυνομία που ακόμα και σήμερα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τους αστυνομικούς τους όπως αντιμετωπίζαμε τους ασφαλίτες το 60, το 70, το 70. Ο αστυνομικός σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τον ασφαλίτη της περίοδου εκείνης. Να εξηγούμαστε. Υπάρχουν και αρνητικά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την υπόθεση των αστυνομικών. Νομίζω δεν θα μείνω στις μεγάλες κουβέντες. Αυτό το απαξιωτικό ιμπάτσι. Διαφωνώ ριζικά. Διαφωνώ ριζικά. Ιμπάτσι. Επίσης διαφωνώ ριζικά με το μπάτσι γουρούνια δολοφόνια. Αυτό το λανθασμένο απολύτικο σύνθημα. Διαφωνώ ριζικά. Θέλω να πω δηλαδή αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο για την 80.000 ή 40 ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί παίζει ένα ειδικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως είπα στην αρχή. Όπως πήγε ο πρόεδρος στη Γάδα, όπως μιλάμε και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα θύματα, όπως χτυπάμε την τρομοκρατία χωρίς σήξεις αφήξεις. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί το ειδικό βάρος, ο ειδικός ρόλος αυτού του κομματιού της κοινωνίας, αυτού του κομματιού των εργαζομένων, αυτού του θεσμού αν θέλετε της πολιτείας σε σχέση με το κοινωνικό σύλλογο και κυρίως με τους στόχους που έχουμε βάλει τούτη εδώ την περίοδο με βάση την εμπιστοσύνη μας έχει δείξει ο ελληνικός λαός, πρέπει να κάνουμε πολλά πολύ περισσότερα και πολύ διαφορετικά με βάση ενάντια στα στερεότυπα και στα ίδια και τα ίδια που πολλές φορές λέμε για το θεσμό της αστυνομίας, για το θεσμό των ανθρώπων που είναι τεταλμένοι να υπερασπίζονται βασικά την ασφάλεια των πολιτών. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, κάποιος ακόμα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είμαι μέλος της νεολαίας Ασπισμού. Κρίνω πολύ, βλέπω μάλλον πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση που διεξήγεται σήμερα σχετικά με τα σώματα ασφαλείας και τη δημοκρατία. Εγώ διαφωνώ λίγο με τον προηγούμενο σύντροφο, τον Γιάννη τον Παλάφα. Θεωρώ ότι, βασικά θα μεταφέρω τη δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω πώς ήταν η αστυνομία τη δεκαετία του 70 και πώς λειτουργούσε σαν μηχανισμός τότε ενός άλλου καθεστώς ίσως. Ξέρω ότι σήμερα την αστυνομία τη γνωρίζουμε όταν βγαίνουμε στους δρόμους, τη γνωρίσαμε μέσα από τα χημικά στο μετρό, όταν εμείς βγαίναμε και διαδηλώναμε τον κόσμο της εργασίας ενάντια στα μέτρα της λιτότητας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι σαν το μακρύ χέρι του κρατικού μηχανισμού πέταγαν χημικά ενώ μέσα στο μετρό ήταν κλεισμένες γυναίκες με μικρά παιδιά, εγώ τους θεωρώ μπάτσους. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άτομα στα σώματα ασφαλείας και εδώ συμφωνώ με το προηγούμενο μιλητή που προέρχεται από τους πυροσβέστες οι οποίοι κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση και αυτό πιστεύω ότι σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουν. Στο πώς η αστυνομία τον 21ο αιώνα δρά, το βλέπουμε, πιστεύω, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όσοι κατεβαίνουμε στον δρόμο τα τελευταία 3 χρόνια. Και όχι μόνο εμείς, το βλέπουν και οι Πορτογάλοι, το βλέπουν και οι Ισπανοί και πάει λέγοντας. Θέλω να εστιάσω σε άλλα 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι ένα ενδιαφέρον σημείο το ότι μάλλον η κουβέντα που πρέπει να ανοίξει είναι ότι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και πιστεύω ότι άμα δεν το γεγονός ότι παραδείγματος χάρη όταν βάλετε μια κοινωνική ομάδα συνήθως μια άλλη δεν αντιδρά, δηλαδή παραδείγματος χάρη βάλλονται οι καθηγητές, δέχονται μειώσεις μισθών, βλέπουμε μια προθυμία σε πανεργατικές απεργίες από άλλους κλάδους να συμπαρασταθούν στους καθηγητές, παραδείγματος χάρη. Όταν κινητοποιείται ένας άλλος κλάδος, υπάρχει πάλι μια μικροαστική λογική που λέει ότι εγώ θα κάτσω στον καναπέ μου, βάλετε ο διπλανός μου, εγώ εντάξει είμαι ακόμα, μόλις φτάσει και η ώρα μου θα βγω και εγώ στον δρόμο. Αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το σπάμε σιγά σιγά και εδώ πρέπει να στήσουμε συμμαχίες ακόμα και με τα σώματα ασφαλείας. Γι' αυτό το λόγο κρίνω και εγώ και συμφωνώ και με τον εισηγητή πριν ότι ήταν σωστό
που στηρίξαμε αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση των μισθών των εργαζόμενων στα σώματα ασφαλείας, γιατί σε μια οικονομία αυτό συνδυάζεται και με τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και γενικότερα ο καπιταλισμός είναι μια αλυσίδα που σίγουρα όταν αυξάνει η ανεργία αυτό δεν είναι θετικό. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Άλλος να... Λέτε. Σχετικά με το ότι υπόθηκε από τον νεολαίο, για κάθε γενιά τα πράγματα είναι για αυτή δύσκολα. Τώρα για αυτή τη γενιά είναι δύσκολα όταν κατεβαίνει στους δρόμους να κάνει διαδήλωση και τρώει τις φαλιάρες. Για τη δικιά μας γενιά ήταν δύσκολα όταν περπατάγαμε στους δρόμους και τρώγαμε τις φαλιάρες. Απλά περπατάγαμε. Αυτή είναι η διαφορά η σημερινή από εκείνη του 70 που αναφέρει και που ίσως οι σημερινοί δεν ξέρουν. Η διαφορά είναι ότι περπατάγαμε στους δρόμους και τρώγαμε σφαλιάρα και μας πηγαίναμε μέσα. Έτσι. Είτε επειδή είχαμε μακριά μαλλιά, είτε επειδή φοράγαμε στραβά το παντελόνι. Θέλω να πω σχετικά με το δέσιμο της αστυνομίας ή ένα κομμάτι της αστυνομίας με το παράνομο έγκλημα και ποιος και πώς επεμβαίνει κάποιος εκεί μέσα, είτε δημοκρατικά από τα μέσα είτε καταγγέλλοντας από τα έξω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο έστησε γραφεία της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλάδα. Αναρωτήθηκα στην αρχή και το έψαξα μετά. Άμα δείτε πραγματικά ποιοι βρίσκονται από πίσω, θα καταλάβετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέσιμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιναχθεί. Όταν μιλάμε δύσκολο, μέχρι και ακατόρθωτο. Γιατί ο ένας λόγος είναι ότι οι αστυνομικοί δεν αμείβονται καλά και τώρα και χωρίς μειώσεις. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και δεν έχει σημασία αν οι αστυνομικοί είναι δημοκράτες. Αυτό δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν. Ούτε μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν αν το δικαστικό σώμα είναι δημοκράτες. Ο δημοκρατικός έλεγχος πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς. Εκεί πρέπει να γίνει ο αγώνας, αυτό πρέπει να απαιτηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει. Το άλλο έπεται. Δηλαδή, σε μια αστυνομία η οποία έχει παράδοση να είναι με το καθεστώς και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λιγάκι δύσκολο το άλλο. Ο συνδικαλισμός αυτό μπορεί να το κάνει. Εμείς πρέπει να είμαστε σίγουρα όχι ενάντια στους αστυνομικούς. Και πάλι σίγουρα, όπως και τότε, δεν πρέπει να τους βρίζουμε. Δηλαδή, κατεβαίνουμε σε μια διαδήλωση και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τους βρίξουμε και μετά να χτυπηθούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έφευγα από την προηγούμενη συγκέντρωση και έβλεπα ένα πιτσιρικά και τους έβριζε. Και γίναγε και ο άλλος και τον έβριζε. Αλληλοβριζόντουσαν. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Για ποιο λόγο να τον βρίσω αφού, εντάξει, δεν με πείραξε, το στείλανε εκείνη την ώρα. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι γιατί είσαι εκεί. Μόνο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να αλληλοβριζόμαστε στους δρόμους με τους αστυνομικούς. Αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν στις επεξεργασίες του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η σκέψη, πολιτική πρόταση σε ένα ενδεχόμενο ανάλυση της κυβερνητικής εξουσίας από την αριστερά της κατάργησης των ειδικών σωμάτων, για μιλάω ιδιαίτερα για τα ΜΑΤ.
Θα ήθελα λιγάκι να ακούσω λίγο τη σκέψη και τον προβληματισμό απάνω στο ζήτημα αυτό. Και ένα δεύτερο και να κλείσω με αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μία μόνιμη στήλη, ιδιαίτερα στην αρχή, ενδεχόμενα και στα, αν είναι κατοχωτό, και στα υπόλοιπα έντυπα της αριστεράς, όσον αφορά την προβολή των ετοιμάτων, των προβλημάτων και των πολιτικών λύσεων, συνολικά των ενστόλων αστυνομίας, πυροσβεστικού, λιμενικού. Αυτό για να γίνεται κατανοητό τα προβλήματα του εργαζόμενου κόσμου, γιατί η αστυνομία είναι κομμάτι των εργαζομένων, δεν είναι κάτι το ξέχωρο. Είναι πολύ σωστές οι αναλύσεις που γίνανε, γιατί πιάνουν το ζήτημα από τη μαρξιστική σκοπιά, ότι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στην καρδιά της κρατικής μηχανής απέναντι στα ταξικά τους αδέλφια. Άρα λοιπόν θα ήθελα να βλέπω μία στήλη η οποία να αναλύει τα προβλήματά τους, να αναλύει τα αιτήματά τους και να βλέπουμε και την πολιτική πρόταση της αριστεράς, γιατί οφείλω να πω ότι απουσιάζει από τα πολιτικά μας έντυπα. Και εμένα με ενοχλεί όταν ακούω τον Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη, γιατί δεν είναι αυτή η αντίληψη της αριστεράς για τα σώματα ασφάλειας. Όταν κάποιοι, οι οποίοι ιδιαίτερα τα ΜΑΤ, που βρίσκονται σε διαταγμένες αποστολές και λοιπά, ας πούμε, φτάνουν να πιάνουν το σύνολο των εργαζομένων. Θεωρώ ότι είναι πολιτικό λάθος η υιοθέτηση τέτοιων ζητημάτων, τέτοιων πολιτικών συστημάτων. Άρα κατά συνέπεια πιστεύω ότι η γνωστοποίηση προβλημάτων, ετοιμάτων, πολιτικών λύσεων και προτάσεων, ακόμα και για το δικό μας το χώρο, θα κάνει πιο όρημη την πολιτική σκέψη σε μεγάλα κομμάτια του χώρου μας. Άλλος να τοποθετηθεί. Επειδή έχω ακούσει το ότι δεν πρέπει να βρίζουμε τους με τον Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη ή τον Μπάτση, οι γενικεύσεις είναι κακό πράγμα, γενικώς. Αλλά πέρα από το κομμάτι της καταστολής και των ΜΑΤ, υπάρχει και η συλλογική ευθύνη της αστυνομίας σαν όργανο καταστολής. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη του κάθε οργάνου και του κάθε αστυνομικού. Όταν λοιπόν με σταματάει στον δρόμο ένας αστυνομικός για σωματικό έλεγχο, και του ζητάω μετά, επειδή είναι αγενέστατος, του ζητάω τα στοιχεία του και γυρίζει και μου λέει: ξέρω ποιος είναι ο πατέρας σου. Αυτός δεν μπορεί να είναι, να τον αντιμετωπίσω ως κάτι άλλο από μπάτσο. Δεν μιλάμε για την καταστολή στον δρόμο, μιλάμε για ένα καθημερινό έλεγχο που μπορεί να γίνει. Οπότε δεν είναι θέμα, είναι θέμα και ατομικής ευθύνης και όχι επειδή συλλογικά η αστυνομία είναι θέμα καταστολής. Το δεύτερο είναι ότι ναι, να εκδημοκρατιστεί η αστυνομία, να έχουμε μια αστυνομία στην υπηρεσία του πολίτη και όχι του κράτους και του καθεστώτος, αλλά για να συμπαραταχθώ και εγώ μαζί τους, θα πρέπει στα αιτήματά τους να μην βγαίνουν στον δρόμο μόνο όταν είναι για τις μειώσεις των μισθών, αλλά μαζί με αυτό το πρόταγμα να έχουν και το θέλουμε να εκδημοκρατιστούμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό. Μπράβο. Περνούσα βέβαια και άκουσα τη συζήτηση και έτσι, επειδή είναι πρόσφατο το ένα γεγονός, θέλω να το αναφέρω. Πρόκειται να ξεκαθαρίσουμε ότι ζούμε σε ένα σύστημα συγκεκριμένο και οι καταστατικοί μηχανισμοί είναι οι μηχανισμοί του κράτους. Αν αλλάξει το κράτος, θα αλλάξουν και αυτοί. Να ζητάμε αλλαγή από τα κάτω είναι δύσκολο. Δηλαδή, να πω παράδειγμα, αν μπορέσουμε, αν η πολιτική ηγεσία τους πει αύριο μεθαύριο πάρτε και πετάτε λουλούδια στον Πειραιά, θα πετάξουν λουλούδια. Δίνονται εντολές, δίνονται διαταγές, σχεδιάζονται. Αλλά καλό είναι το να βάζουμε το χέρι, αλλά και με το μυαλό που δει την εντολή. Το δεύτερο που θέλω να πω, το Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη είναι λάθος. Το 50% ψηφίσαν Χρυσή Αυγή, Χρυσή Αυγή. Οι υπόλοιποι 50%, το 50% τέλειο. Και θα πω δύο παραδείγματα. Πέρσι καλούσαν στη Γαδά τους διευθυντές των σχολείων, είμαι εκπαιδευτικός. Καλούσαν στη Γαδά να δώσουν ονόματα για τις καταλήψεις. Κάναμε παρέμβαση, γιατί εμείς κάνουμε παρέμβαση, η αριστερά κάνει παρέμβαση, ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά. Πήγαμε στη Γαδά, συζητήσαμε, στείλαμε στους διευθυντές ανακοίνωση, σταμάτησε και υπήρχαν και δυνάμεις από την αστυνομία που τέλος πάντων έτσι αλλιώς συμφώνησαν. Σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Θα πω και ένα που έγινε προχθές για τις παρεμβάσεις μας, τις μαζικές και τις σοβαρές. Στο Χολαργό
Έκανε επέμβαση η αστυνομία σε κατάληψη και του βράχει στο διαδίκτυο. Ένας υποδιευθυντής, ακροδεξιός, πασόκος, αλλά ακροδεξιός επί της ουσίας, κάλεσε την αστυνομία. Μπήκε μέσα η αστυνομία και έγινε τώρα να δεις. Ξύλο, με τα παιδιά. Αμέσως κάναμε παρέμβαση. Πρώτα πήγαμε στην αστυνομία. Πήραμε τη χαρά του Καφαντάρη, σου του Φετσουκαλά, και πήγα και εγώ πήγα με την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ. Σας πληροφορώ ότι έγινε μια τέτοια συζήτηση εκεί μέσα, η οποία η υπεύθυνη και η κυρία Θανασοπούλου λέγεται της αστυνομίας, μάλλον τη συστήσανε από ό,τι φάνηκε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε που βρισκόταν. Και με χίλιους τρόπους μας είπε, γιατί έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και περνάει στη Βουλή για αυτό το θέμα. Δεν θα ξαναγίνει. Σας αναφέρουμε όλες τις πλευρές. Ήρθε ο διοικητής της ασφάλειας από πάνω κάτω. Και ήταν και μαζεμένα τα παιδιά κάτω και έγινε συζήτηση. Θέλω να πω, έγινε πορεία το απόγευμα, η Ένωση Γονέων και Δημών έβγαλε ανακοίνωση και τέλος πάντων υπάρχουν και δυνάμεις, θέλω να πω, εκεί μέσα που ακούνε. Ξέρει δηλαδή και σοβαρή δουλειά και από τα κάτω. Βέβαια υπάρχει το πάνω, δεν ωρεοποιούμε τα πράγματα, ξέρουμε τι κάνουνε, ξέρουμε πώς αντιδράνε στους χτυπάνε τους ανάπηρους, συνταξιούχους, ξέρουμε τι γίνεται, υπάρχουν θύλακες. Υπάρχουν παρακρατικοί εκεί μέσα, γεγονός, αλλά εσύ έχεις χρέος δημοκρατικά να τα αντιμετωπίσεις. Δεν είσαι παρακρατικός εσύ. Εσύ μπορεί να λειτουργήσει έτσι, με θέσεις. Θα ανεβάσεις τη δημοκρατία, θα ανεβάσεις τους θεσμούς. Αυτό πρέπει να διδάξεις εσύ. Δεν πας βία στη βία, όχι και αλίμονο. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει χώρος να δουλέψουμε. Το Μπάτσι Κρούνα και το Δολοφόνο νομίζω ότι δεν μας εκφράζει. Υπάρχει ένα κόσμο που θέλει εκεί μέσα, είναι 550 άτομα, 550 ευρώ παίρνουν και καβαλάνε τις μηχανές και δεν είναι μόνο χτυπάνε εκεί, είναι και το έγκλημα, είναι κι αλλού. Είναι παιδιά, είναι ουσιαστικά παιδιά και βεβαίως τελειώνω με αυτό. Πολλή δουλειά στα σχολεία, συντροφή μου. Από εκεί βγήκαν όλοι αυτοί. Αυτοί έχουν βγει από τα σχολεία. Θέλουμε άλλα σχολεία. Και είναι άλλη συζήτηση. Τι σχολεία έχουμε και γιατί τα παιδιά βγαίνουν από εκεί μέσα έτσι όπως βγαίνουν. Ποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί? Κώστα, κάτσε. Κάτσε να δώσουμε και δύο απαντήσεις για να σε δουν, γιατί είσαι και όμορφο παιδί. Για κάποιες ερωτήσεις, έτσι επιγραμματικά, να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Για την κατάργηση των ΜΑΤ που είπε, φυσικά είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην κεφαλή. Είναι από τα ζητήματα που είναι ψηλά στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση των ΜΑΤ, της υπηρεσίας αποκατάστασης τάξης όπως λέγεται, και μας είναι και η κατάργηση των άλλων ομάδων που λειτουργούν επικουρικά, όπως η μηχανοκίνητη Δέλτα, είναι η κατάργηση, μάλλον η μη χρησιμοποίηση της μονάδας υποβρυχίων αποστολών και του κλιμακίου ειδικών αποστολών του λιμενικού σώματος στην καταστολή των κινητοποιήσεων των αυτεργατών. Στην άλλη ερώτηση για το θέμα της κάλυψης, δημοσιογραφικά θα έλεγα ότι τα αιτήματα και τα προβλήματα των σωμάτων ασφαλείας καλύπτονται από την αρχή εδώ, από την Έλλη της Ζώτου, και όποτε έχει παραστεί ανάγκη την είχαμε στο πλευρό μας. Για τις κοινές κινητοποιήσεις είχε μπει έτοιμα από τις ομοσπονδίες των πυροσβεστών, αστυνομικών και λιμενικών. Έχει μπει επανειλημμένα να συμμετέχουν μαζί με τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ. 26 του μήνα τα προεδρία τους ήταν μπροστά στο πανό, δεν ήταν μαζικά, προκειμένου να μην πυροδοτήσουν διάφορα άλλα αντανακλαστικά που μπορεί να ήταν σε βάρος της κινητοποίησης. Για το θέμα τώρα, Μπάτσι Γουρούνια δολοφόνη. Θα σας πω εγώ εναλλακτικά ένα άλλο σύνθημα που ήταν από τα πρώτα συνθήματα του συνδικαλιστικού κινήματος το 88. Λαός και αστυνομία, η δύναμη είναι μία. Έτσι, για να παίζει. Τώρα για τους αστυνομικούς και την απόλυτη εξίσωση. Γιατί είπαμε για οικονομία χρόνου και αυτά, για να μην λέμε αστυνομία. Είναι 55.000 άνθρωποι. Ο κατασταλτικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταστολή είναι 5.000. Δυστυχώς η συνολική εικόνα της αστυνομίας ταυτίζεται με τη δράση και τη χρησιμοποίηση αυτών των 5.000 ανθρώπων.
που δυστυχώς τους ανοίγει τα χέρια η πολιτική εξουσία, έτσι δεν μπαίνουν μόνοι τους στις κλώβες για να κατέβουν κάτω, παίρνουν συγκεκριμένες εντολές για το τι θα κάνουν και δεν υπάρχουν ούτε ατυχήματα ούτε τίποτα. Αλλά είναι λάθος, ας το πούμε, το να ταυτίζονται οι 55 με τη δράση και τη χρησιμοποίηση των 5.000 ανθρώπων. Γεια χαρά. Είμαι ο Κώστας Μαρματάκης, είμαι από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και συμμετέχω και στο Παρατηρητήριο Αστυνομικής Αυθαιρεσίας. Με τον Τάσο και τους άλλους συντρόφους από τα σώματα ασφαλείας κάνουμε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να βάλουμε δύο τμήματα που για πολλούς ήταν πολύ δύσκολο να συνεργαστούν και να συνοηθούν, να βρούμε κοινούς τόπους ή ακόμα και οι διαφωνίες μας να είναι δημιουργικές ώστε να μπορεί ο ένας να επηρεάζει τον άλλο. Σήμερα συγκροτήθηκε και χθες το τμήμα των δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ. Χθες τη θεματική ομάδα της καταστολής είχαμε καλέσει και τον Τάσο που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που βοήθησε όλη τη συζήτησή μας για το πώς συγκροτείται, πώς συγκροτούνται μέσα ειδικά στις ειδικές δυνάμεις και στα ειδικά σώματα καταστολής, πώς έχουμε μια λειτουργία που μπορεί να παίρνει έναν άνθρωπο που ακόμα και να διαφωνεί με την κεντρική γραμμή να γίνεται ένα γρανάζι σε αυτήν την ιστορία και να έρθει κοντά σε αυτό που είπε και η Έλλη, πώς θέλει και 10 χρόνια μετά για να συνέλθει και να επανέλθει σε μια πρώτερη κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να έχουμε το νου μας να μην χαρίσουμε όλη την αστυνομία στην ακροδεξιά και στη Χρυσή Αυγή. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να γίνει με μια δουλειά πολιτική, μπορεί να γίνει με τη στήριξη των συνδικαλιστικών ετοιμάτων, με μια απέφθηση, μια άλλη νοοτροπία, με μια άλλη λογική και από τις δυνάμεις αριστεράς κτλ. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να γίνει μέσα στα ίδια τα σώματα ασφαλείας με την παρέμβαση των ίδιων των αστυνομικών που έχουν μια άλλη άποψη ή των συνδικαλιστικών τους φορέων που προσπαθούν να εκφράσουν μια άλλη άποψη. Πάνω σε αυτό θα ήθελα και εγώ, και το λέμε και το έχουμε συζητήσει, ακόμα και μια διαδήλωση, μια συμβολική δράση από τα συνδικαλιστές αστυνομίας ενάντια στην παρουσία και στον εκφασισμό τμήματων των σωμάτων ασφαλείας. Όπως κατηγορούμε καμιά φορά, κατηγορούσαν παλιότερα τους εκπαιδευτικούς ότι το μόνο που κάνουν είναι απεργίες για τα λεφτά και δεν ξέρω τι και δεν κάνουν για μια καλύτερη παιδεία, θα ήθελα και το συνδικαλιστικό κίνημα να κάνει και μια δράση, μια παρέμβαση, μια καμπάνια ενάντια στον εκφασισμό της αστυνομίας. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο, προφανώς, όπως είπε ο Γιάννης ο Παλάφας, δεν ζούμε στις εποχές του 45, 75 ή και 81, δεν ξέρω πού τα ορίζει ο καθένας τις αλλαγές και πότε κτλ. Νομίζω όμως ότι έχουμε μια εκτίμηση ότι ζούμε σε μια φάση, σε ένα πόλεμο. Σε ένα πόλεμο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, που έχει πανευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και που κορύφος και το κεντρικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα. Σε αυτό το πόλεμο ο καθένας έχει τα όπλα του. Έχει γίνει και συζήτηση, κατηγορηθήκαμε για το λέμε, κατηγορείται και ο πρόεδρος και ο χώρος και τα λοιπά, γιατί λέει ότι έχουμε ένα πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο όμως, ξαναλέω, ο καθένας έχει τα όπλα του. Οι ειδικές δυνάμεις καταστολής αστυνομίας είναι από τα βασικά όπλα της άλλης πλευράς. Χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν, για να εξυπηρετήσουν, για να επιβάλλουν συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένες καταστάσεις. Έχουν ακουστεί πράγματα για την έλλειψη αστυνόμευσης και την παρουσία της καταστολής. Υπόθηκαν πολλά και από τους ομιλητές, λέγονται και από τους ανθρώπους μας στον χώρο και από τους συντρόφους εκεί στα σώματα ασφαλείας και από το συνδικαλιστικό χώρο. Πόσο εύκολο είναι αυτή τη στιγμή, για να πάμε και στην άλλη μεριά, τον Μπάτση Μπουρούνια, το Λεφόνι για παράδειγμα κτλ., μέσα σε ένα πόλεμο να ζητάς να υπάρχει και από τις δύο ίσως πλευρές, όταν είσαι μέρος αυτής της σύγκρουσης, εσύ στους δρόμους, ο άλλος απέναντι στους δρόμους, να λυθούν αυτά τα ζητήματα και να υπάρχει ένα savoir vivre, μια ιστορία την οποία θα επιβάλλει αριστερά να μην βρίζουν. Οι τσιρικάδες ή και οι μεγαλύτεροι. Εγώ ήρθα στο Σύνταγμα. Όταν έπεφταν τις πρώτες μέρες τα συνθήματα από κομμάτια των διαδηλωτών, ακόμα και από κομμάτια της αριστεράς, να το πούμε και να το κριτικάρουμε. Μπάτση, γουρούνια, δολοφόνη,
Εκατοντάδες κόσμος πεταγόταν μπροστά μας, μπροστά στους αστυνομικούς. Σταματήστε, είναι αδέλφια μας, είναι παιδιά του λαού. Δεν θα μιλάτε έτσι, ντροπή σας ρε. Τα παιδιά έχουν 8 κατοστάρικα μισθό, έχουν μανάδες κτλ. Αυτό γινόταν από κόσμο που ερχόταν από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και από την αριστερά, κόσμος και μεγαλύτερος κυρίως, περί τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία. Ρε παιδιά, μην φωνάζετε πολύ. Ναι, αλλά και άλλοι. Εντάξει, συζητάω. Μετά τις 15 Ιούνιου, αυτοί που το έλεγαν, πρωτοστατούσαν σε επιθέσεις με πέτρες ενάντια στους αστυνομικούς και τους μαζεύαμε εμείς. Αυτούς που μας μάζευαν πριν, όχι εμένα, αλλά εμάς, την κακιά πλευρά. Γιατί έζησαν την καταστολή στο πετσί τους και η αριστερή έχοντας λύσει ότι είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Πηγαίναμε, κάναμε μια σύγκρουση, φεύγαμε, πηγαίναμε στη Ροζαλία, σε άλλα εστιατόρια και συζητάγαμε τι ωραία που περάσαμε και παίξαμε ξύλο. Αυτοί δεν πίστευαν ότι η αστυνομία μπορεί να τους χτυπάει τόσο αλήπητα. Δεν το πίστευαν. Και είχαμε μια αλλαγή και το άλλο σύνθημα αλήτες με άλλο όρο, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, που ακουγόταν και σιώταν από την πρώτη μέρα, έτσι, συλλογική ευθύνη και εκεί και όλους καταγγέλανε, άρχισε να δονεί για πρώτη φορά μετά τις 15 Ιούνιου όλο το Σύνταγμα. Έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Εκεί τι έχουμε? Έχουμε κακή συμπεριφορά της αριστεράς? Είναι ένα ζήτημα για να καταλαβαίνουμε τι ζητήματα πρέπει να μπουν εκεί. Τρίτο, ο Βαγγέλης ο Γέτος συνέβαλε στο να στήσουμε μαζί με άλλους συντρόφους, δημοσιογράφους, δικηγόρους κτλ. Το παρατηρητήριο αστυνομικής αυτερεσίας. Γιατί το στήσαμε? Υπήρξε και ζήτημα για το στήσαμε και πώς το λέμε έτσι. Σε 15 μέρες ανακοίνωσαν τότε τη λειτουργία γραφείου αστυνομικής αυτερεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Γιατί η καταγγελία που μας ήρθε με μαρτυρίες ανθρώπων συγκεκριμένων που βρίσκονται και εδώ ήταν για τη σεξουαλική παρενόχληση στα όρια της πλήρους προσβολής προσωπικότητας στα όρια του βιασμού ανήλικων πιτσιρικάδων το 2009 στην Πέτρου Ράλι που μεταφέρθηκαν Δεκέμβρης, 6 Δεκέμβρη του 2009. Την πρώτη χρονιά μετά την ιστορία του Γρηγορόπουλου. Οι καταγγελίες των τελευταίων ημερών για το τι έγινε με τη μοτοπορία αλλά και με του ζωγράφου, τη συλλήψη κτλ. Έβαζαν τέτοια ζητήματα. Ξανά. Βασανιστήρια με σεξουαλικό περιεχόμενο, με προσβολές, με ανθρώπους που αισθάνονται βιασμένοι. Στη μοτοπορία που μπορούμε να κάνουμε 5 μέρες συζήτηση αν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης του φασιστικού κινδύνου. Είδαμε, ακούσαμε, μάθαμε και έχουμε και κατηγορίες και θα βγει και γίνεται και διαδικασία συνολική ότι έμπαιναν μέσα από τη Δέλτα και τα λοιπά δυνάμεις που υπάρχουν και περίεργα ερωτηματικά τα λευκά και τα μαύρα κράνη που λέει ότι η στολή έχει λευκό κράνος, λέει ο κανονισμός η Δέλτα, υπάρχουν δυνάμεις της Δέλτα που έχουν μαύρα κράνη. Πού υπάγονται αυτοί? Υπάγονται απευθείας, μιλάμε για τους θύλακες. Υπάγονται στην ίδια δύναμη. Ακούγονται κουβέντες. Έχουν πληροφορίες μέσα από το χώρο και από στελέχη του χώρου ότι παίζεται ένα παιχνίδι άλλο, παρακρατικό. Άλλες διαδικασίες. Έμπαιναν και έλεγαν. Πέρναγε, έμπαινε μέσα ένας 20-30 αστημένοι εκεί και έτσι λέει: κολόπεδο, ήρθατε στη γειτονιά μας. Φράγει Παντελήμωνα. Θα σας. Μέσα στα εξάρχεια, ρε, στη δικιά σας γειτονιά, πάρ' την πουνιά. Αγγίξατε δικό μας άνθρωπο. Στον Άγιο Παντελήμωνα. Πάρε αυτή. Τι λέω? Το πράγμα είναι επικίνδυνο. Σε περίοδο πολέμου. Πολέμου. Κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε δυνάμεις της αστυνομίας μαζί μας, διότι αν πάνε όλοι στην άλλη πλευρά, τι κάτσαμε. Όταν πολεμάς, κοιτάς τι σε συμφέρει, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε δουλειά, γι' αυτό με τα συνδικάτα, γι' αυτό να πάμε δίπλα να κάνουμε κτλ. Όλα μέσα. Και είμαστε μέσα και το στηρίζουμε. Αλλά ταυτόχρονα το κομμάτι αυτό που μπορεί να έχει ήδη αυτονομηθεί ή μπορεί με τις ευλογίες κέντρων άλλων που δεν είναι απαραίτητα ο υπουργός ντε και καλά και τα ξέρουν καλύτερα εδώ σύντροφοι και άλλοι σύντροφοι από κάτω, υπάρχει κίνδυνος σοβαρός. Δεν κινδυνεύεις από τους συνταγματάρχες σήμερα για μια εκτροπή τύπου που λέει μπορεί να λέει το Δήμα έτσι. Έχεις 3.500, 2.500, πόσοι είναι αυτοί με τα όπλα, που το 80% έχει άμεση σύνδεση, δείχνουν τα στοιχεία, μπορώ να κάνω λάθος, να είναι υπερβολικά, με τη Χρυσή Αυγή, με ιστορίες κτλ. Εκεί είναι μέτωπο που πρέπει η αριστερά και τα συνδικαλιστικά σωματεία κτλ. Και οι φορείς της αστυνομίας να δώσουν μάχη γι' αυτό. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία αυτή που έρχεται από εκεί. Μπορώ να λέω ώρες σε περιστατικά, καταστάσεις κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Στην ουσία να μην. Πρέπει
για να κερδίσουμε τη μάχη αυτή όσο μας παίρνει στα πλαίσια ενός δύσκολου πολέμου. Αυτή την ώρα συζητάει η αστυνομία που αντένα προλίγου την απαγόρευση των διαδηλώσεων της Τρίτης με αφορμή την κατάληψη που έγινε πριν από λίγο στα γραφεία της ΔΕΗ στη Μεσογείο από τη Γενόπ ΔΕΗ. Και υπάρχει τέτοια ζήτηση και ανοίγει. Και δεν θα περάσει και το Σύνταγμα θα είναι, ίσως περάσουμε από κάτω κτλ. Έχει μπροστά σου πάρα πολλά πράγματα. Πολλές πλευρές. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε για να έχουμε αποτέλεσμα και μέσα στην αστυνομία. Δηλαδή, για σκεφτείτε τη μέρα που θα γίνει δράση ενάντια στον εκφασισμό της αστυνομίας από τα συνδικαλιστικά σωματεία και φορείς του χώρου, πόσο θα μπορείς πιο εύκολα να υπερασπιστείς αυτό το κομμάτι που εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε εδώ που είναι και οι συντροφοί μας, οι φίλοι μας, γιατί έχω και φίλους και κολλητούς και τα λοιπά εκεί μέσα. Ο πατέρας μου αστυνομικός και έχω μεγαλώσει στα αστυνομικά τμήματα, γι' αυτό ξανάρθησα να πηγαίνω στα γεράματα στα αστυνομικά τμήματα. Αλλά για να βγάλουμε κάποιους τώρα. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί όποιος σε ένα πόλεμο βλέπει απέναντί του, θέλει ΑΒ, δεν θέλει λεπτομέρειες και αναλύσεις. Είναι μαζί μου, είναι με τον άλλο. Κακό. Δεν είναι της δικιάς μας αριστεράς. Την ώρα όμως που η ένταση ανεβαίνει και είμαστε στη σύγκρουση, πρέπει να δούμε αυτή την πλευρά. Ευχαριστώ και συγγνώμη, μίλησα πολύ. Τους αφήνεται χώρος να βγάλουν γούστα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Είναι μια φάση, ας πούμε, του άντρακλα, ας πούμε, οτιδήποτε αντίστοιχο, που υπαγορεύεται λίγο και από τις αμερικάνικες ταινίες κτλ. Που έρχεται να λειτουργεί στην καθημερινότητα λίγο πολύ σαν ένα video game, ας πούμε, σε τρισδιάστο περιβάλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια σειρά περιστατικών και ένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό συντρόφου της Αριστερής Ενότητας στο Βόλο πέρυσι, ο οποίος, ας πούμε, είχε εμπλακεί σε ένα καυγά σε ένα μαγαζί. Ο ιδιοκτήτης καλεί την αστυνομία, η αστυνομία τον πηγαίνει στο τμήμα και κάνουν πάρτι μαζί του για κανένα 2-3 ώρες. Με μπουνιές, κλωτσιές, χτυπήματα σε βιβλιοθήκες κτλ. Για να τον αφήσουν τελικά ελεύθερο. Άλλο παράδειγμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε, ας πούμε, που έβαλε και ο σύντροφος, ότι σε σχέση με την ασφάλεια του τότε και του σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρετε, αλλά η ασφάλεια κυκλοφορεί για να πιάσει παιδάκια του πρώτου έτους ή του λυκείου σε πόλεις της περιφέρειας, να τα τραμπουκίσει, να τους πει αν έχουν σχέση με τις πορείες και τις διαδηλώσεις σε ανύποπτο χρόνο. Τελικά, ας πούμε, να τους ασκήσει μια έντονη ψυχολογική βία, προκειμένου αυτή να είναι πολύ πιο δύσκολο μάλλον για αυτούς να βγουν στον δρόμο και να αντιπαλέψουν τις πολιτικές που όλοι βιώνουμε. Και υπάρχει άλλο ένα ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα του, νομίζω, κατά κάποιον τρόπο του τι είναι πάνω από τα άλλα. Δηλαδή, η εντολή είναι πάνω από όλα ή υπάρχει και πράγμα που είναι πάνω από την εντολή. Δηλαδή, οι νόμοι ή το Σύνταγμα, εφόσον μιλάμε για μια υπάρχουσα, ας πούμε, κατάσταση αστικής δημοκρατίας, είναι πάνω ή κάτω από την εντολή που λαμβάνει κάποιος για να λειτουργήσει σε μια κατεύθυνση. Αυτά. Δεν θέλω να γίνω καταπιεστικός ούτε αιμονικός. Απλά αναρωτιέμαι αν οι φίλοι και σύντροφοι αστυνομικοί, που επίσης ξαναλέω βρίσκονται εδώ, εάν αρκούνται στο να μην έχει μιλήσει κανένας εκ μέρους τους και να αναλυσκόμεθα, ας πούμε, ξανά σε μια ακαδημαϊκή συζήτηση για το πώς αλλάζει η αστυνομία. Θα περίμενε. Ναι, λάτε. Τοποθετηθήκαν και οι βουλευτές εδώ και τα λοιπά, είπαν πολύ ότι ο εκδημοκρατισμός σε χώρα, σε τέτοιες άνθρωπα τμήματα, ο εκδημοκρατισμός στα ΜΑΤ θα έρθει εάν δοθούν εντολές από πάνω. Τα ΜΑΤ έχουν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να καταστέλουν αυτές τις εκδηλώσεις. Οι 5.000 άτομα που είναι στα ΜΑΤ δεν μπορούν να καταλύσουν 75.000 εκτόλους που είναι όλα με σώματα ασφαλείας. Δουλεύουν, είναι στα τμήματα τάξης που δουλεύουν.
που είναι στα τμήματα ασφαλείας, που δεν έχουν ούτε τα περιπολικά βενζίνη και βάζουν στις τσέπες. Που δεν έχουν αλεξίσφαιρα και βάζουν και αγοράζουν με 700 ευρώ αλεξίσφαιρα δικά τους. Που δεν έχουν κράνη και αγοράζουν κράνη δικά τους. Για να μην σκοτωθούν. Και όταν σε πληροφορήσει τώρα το καλάδικο, το αλεξίσφαιρο δεν κρατάει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος είναι πέρα από τα μάτια, δεν είναι στα μάτια. Θα δεις στους 75 και μη μένεις στους 5.000. Στους 5.000 χρειάζεται εντολή και ηγεσία, να αλλάξει ηγεσία. Η κυβέρνηση. Εγώ είπα τοποθετήθηκα προηγουμένα, τοποθετήθηκα μην χαρίζει η αριστερά τους αστυνομικούς με τη συμπεριφορά της. Αυτό είπα. Αν το καταλάβω. Λοιπόν, για να καταλάβετε έτσι δύο διευκρινήσεις για τα ΜΑΤ, το πώς γίνεται εκεί η επιλογή. Δεν ζητάνε πώς γίνεται με τα ΜΑΤ και πώς τα χρησιμοποιεί κάθε φορά ή κάθε κυβέρνηση, έτσι. Αν θέλανε να αλλάξουν την κατάσταση, ακόμα και με τα ΜΑΤ, που δεν θα έπαβε να είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός, σε θέματα νοοτροπίας μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Τι γίνεται τώρα? Μπαίνουν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων στην αστυνομία 18χρονα παιδιά. Αποφυτούν 20 χρονών. Άφγουν 1.000, τους 500 πρώτους ανάλογα με τη βαθμολογία τους, τους πάνε στις υπηρεσίες που επιλέγουν. Τους υπόλοιπους, όπως είναι, τους τσουβαλιάζουν στα μάτια. Πριν προλάβουν να κοινωνικοποιηθούν, πριν να καταλάβουν τι σημαίνει αστυνομία και ποια είναι η αποστολή τους. Πριν κάνουν μια τροχονομία ή μια επικύρωση ενός γνήσιου υπογραφής. Τους βάζουν το κράνος, τους δίνουν την ασπίδα, τους δίνουν τα γκλόμπς εν πάση περιπτώσει και τους βάζουν μπροστά στις πιο άγριες καταστάσεις, αν θέλετε. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα η νοοτροπία που αποκτά ο καθένας από αυτούς που υπηρετούν στα ΜΑΤ, δυστυχώς, γιατί στρέφεται και σε βάρος της ανθρώπινης ύπαρξής του, είναι αυτή που είναι και βιώνουμε ο καθένας μας. Δεν έχουν δηλαδή την ευκαιρία να τους πάνε κάπου αλλού να καταλάβουν τι γίνεται και να περάσουν από εκεί και να ξέρουν θα περάσουν για 3, 4 ή 5 χρόνια και μετά θα φύγουν. Όποιος πάει εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Λοιπόν, υπάρχει άλλη τοποθέτηση, ερώτηση που θέλει κάποιος να κάνει. Όταν είπε ο Βαγγέλης για τα ανταλλάγματα, πρέπει να ζητάμε, μπορείς να το κάνεις λίγο πιο σαφές, γιατί και εγώ αυτό σκέφτομαι. Επειδή δεν άκουσαν πίσω, ρώτησε η συντρόφισσα τι εννοούσα όταν είπα τι ανταλλάγματα θα πάρει η κοινωνία για τη στήριξη που μπορεί να παρέχει η αριστερά, η παύλα κοινωνία ή και τα δύο, με τη στήριξή της προς την αστυνομία. Εννοώ ότι η στήριξη προς την αστυνομία έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι στηρίζεις ανθρώπους που τους κόβουν το μισθό, αλλά τους στηρίζεις, να το πω απλά, λέγοντάς τους ότι εσείς θα δώσετε, τόσο όμα το λέω, θα δώσετε, θα αποκαλύψετε τους θύλακες οι οποίοι μπορούν να εκτρέψουν τα πράγματα μέσα στην αστυνομία. Ότι εσείς από μόνοι σας δεν θα κρύψετε άλλο ή δεν θα κρύβετε, το αφήνω το άλλο, δεν θα κρύβετε και δεν θα καλύπτετε είτε συνειδητά είτε κυρίως μη συνειδητά, γιατί εγώ πιστεύω ότι η πλατεία πλειοψηφία των αστυνομικών, πέραν από αυτούς τους θύλακες κυρίως στα ΜΑΤ, διακατέχονται από δημοκρατικές κατά βάση ιδέες. Ότι ο όρος λοιπόν για το να στηρίξεις την αστυνομία, τους αστυνομικούς, συνδικαλιστές, τα οικονομικά τους αιτήματα είναι ότι οι ίδιοι δεν θα ανεχτούν περαιτέρω αυθαιρεσία μέσα στο εσωτερικό τους. Ότι οι ίδιοι με το επόμενο, αύριο Δευτέρα, με το επόμενο κρούσμα θα βγουν οι ίδιοι συνδικαλιστές που με ευκολία, εγώ θα πω, βγαίνουν και εκθέτουν οικονομικά αιτήματα. Εγώ θέλω με την ίδια ευκολία και με την ίδια ηθική στάση να βγουν αύριο το πρωί και στο επόμενο κρούσμα να βγουν και να πούνε είναι αυτός, το όνομα του είναι αυτό, να αποταχθεί τώρα από το σώμα. Αυτό εννοώ, αντάλλαγα. Δύο λόγια και να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. Πάνω στο τελευταίο που είπατε, το αντάλλαγμα. Είναι 22 λίρες και γεννέλε. Οπότε να στραφεί εναντίον των
της εργοδοσίας, εναντίον του περιβάλλοντος το οποίο κινείται. Αυτό δεν είναι μία πράξη που μπορεί να την κάνει κάποιος ελαφρά την καρδία. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και ξέρουμε ότι σε λίγα λεπτά στην αναλλακτική σκηνή της συνήθειας της αυλία με το θέμα μας άλλος. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή αυτό που λέτε. Τίποτα από τι λέμε νομίζω σήμερα δεν είναι απλό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία αυτού του πράγματος. Όμως, αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία, αυτός είναι ο πυρήνας νομίζω της όλης υπόθεσης. Οι ίδιοι αστυνομικοί χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, και αυτό είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοκρατική εκπαιδευτική ενέργεια για τους ίδιους. Συνδικαλιστικά λέω και όχι διοικητικά, έτσι, συνδικαλιστικά τουλάχιστον να κινηθούν εναντίον και τέτοιων περιστατικών. Προφανώς είναι και το ξέρουν ήδη, δεν το λέω εγώ. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Αλλά για όλα υπάρχει μια δύσκολη αρχή, όσο δύσκολο και αν είναι. Και όσο και να μιλάμε για δημοκρατία εδώ πέρα και άλλες 15 εκδηλώσεις να κάνουμε και να συζητάμε το θέμα δημοκρατία στην αστυνομία και στα σώματα ασφαλείας, εάν δεν υπάρξει αυτή η μικρή σχισμή που εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά θα γίνει ολόκληρο ποτάμι, δεν μπορούμε να μιλάμε. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε. Είναι αυτό που συζητάμε από τους μηχανικούς πολεοδομίες. Αν κάποιος θα παίρνει σε μια πολεοδομία, θέλει ο συναδελφός να το καταδείξει. Αυτό ναι, έχει σημασία. Το δίκτυο ασφαλείας έχει σημασία. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Βλέπω εδώ πέρα μια αντιμετώπιση, κυρίως από τους νεότερους συντρόφους. Βέβαια δικαιολογείται αυτό. Ζητάμε από τους αστυνομικούς το ένα το άλλο το άλλο. Δεν είναι χειρότερος ο αστυνομικός που σε πλάκωσε στο ξύλο από τον γιατρό που ζήτησε φακελάκι. Δεν άκουσα όμως σχόλια για τους γιατρούς. Εγώ είμαι πάλι εκπαιδευτικός, όπως ο Χρήστος μου έτσι προηγουμένως. Και εκπαιδευτικοί είναι έστρι. Λογιστές, θες να μιλήσουμε για εφοριακούς. Λοιπόν, η ταύτιση, ένα σώμα εδώ άκουσα από το σύντροφο των αστυνομικών, είναι 80.000, δεν το ήξερα. Δεν μπορεί να ταυτίσει 80.000 ανθρώπους με τη συμπεριφορά έστω των 40. Αυτό λέγεται συλλογική ευθύνη και είναι ευθύνη του Χίτλερ, είναι εφεύρεση του Χίτλερ. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πω άλλα, επειδή εμείς πάμε να πάρουμε την εξουσία δημοκρατικά, είναι σημαντικό αυτό, δεν πάμε να την πάρουμε με άλλο τρόπο. Αυτό είναι κοινός τόπος και προφανές. Μας συμφέρει επομένως να κερδίσουμε όσο μπορούμε περισσότερους αστυνομικούς, όπως και γιατρούς και καθηγητές και εργάτες και οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Δεν θα πω δύο λόγια απ' έξω, καθώς δεν έχω ψηφίσει και δεν πρόκειται να ψηφίσω συνειδητά σε καμία της επόμενης εκλογής. Ο προλαλήσας τα είπε όλα. Πάμε να πάρουμε την εξουσία δημοκρατικά, επομένως πρέπει να τους πάρουμε μαζί μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Φυσικά, αυτό είναι το προαπαιτούμενο για κάθε είδους κυβέρνηση. Και όπως είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης, τα καθεστώτα, είτε καπιταλιστικά, είτε κομμουνιστικά, είτε ροζ σοσιαλιστικά, αντιμετωπίζουν πάντα τους εξεγερμένους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι συλλογική ευθύνη, δεν είναι χιτλερική συλλογική ευθύνη να αποδίδεις στα μέλη ενός κάθετου, κάθετα δομημένου, κατασταλτικού μηχανισμού την ευθύνη για τις ενέργειες του κατασταλτικού μηχανισμού τον οποίο υπηρετούν. Φυσικά και φέρουν όλοι ακέραιοι την ευθύνη για τις ενέργειες του συνόλου του μηχανισμού. Επίσης ακούστηκαν υπεραπλουστεύσεις για δίθεν θύλακες που υπάρχουν στην αστυνομία. Δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχουν ορισμένα άτομα ή ορισμένες ομάδες μέσα στην αστυνομία, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί οι αστυνομίες είναι φτιαγμένες να υπηρετούν τις κυβερνήσεις τους. Και οι κυβερνήσεις είναι φτιαγμένες να υπηρετούν το φαινόμενο της εξουσίας, το οποίο θα είναι ίδιο και απαράλλαχτο μέχρι την κατάργησή του. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι? Σύντομα για να το κλείσουμε, γιατί... Να κάνω μια παρέμβαση. Να σας πω εγώ μια άλλη συλλογική ευθύνη.
αυτός εδώ ο λαός, ας πούμε, φταίει για τα πάντα. Φταίει γιατί όταν δούλευε δεν κόλλαγε αίσθημα. Φταίει γιατί όταν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει φοροδιαφυγή έκανε. Φταίει για όλα τα δεινά αυτής της χώρας, φταίει ο λαός. Αυτό λέγεται συλλογική ευθύνη, αν δεν το καταλάβατε καλά. Και είναι πράγματι η εφεύρεση ενός μεγάλου ηγέτη του Χίτλερ. Λοιπόν, αν λοιπόν βάλουμε συλλογική ευθύνη σε όλα, θα πρέπει να φτάσουμε και εδώ. Είναι συλλογική ευθύνη των κομμάτων, λοιπόν, γιατί είναι έτσι η δημοκρατία. Δεν είναι ευθύνη των κομμάτων εξουσίας. Έτσι, είναι και των άλλων που δεν ανέλαβαν ποτέ την εξουσία και δεν απέδειξαν τίποτα. Άρα εγώ δεν ψηφίζω. Το καταλάβατε, εγώ ψηφίζω. Εγώ ψηφίζω, κατάλαβατε. Αλλά με αυτή τη λογική βγαίνει αυτό. Άρα εγώ δεν ψηφίζω. Κατάλαβες. Είμαι επαναστάτης. Ναι. Ναι. Ο σύντροφος. Να πω μια ακόμα φράση. Για ένα λεπτό και να το... Ένα πράγμα μόνο. Κλείσουμε. Επειδή έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει ακουστεί μάλλον πολλές φορές, ότι το πρόβλημα είναι οι 5.000 των κατασταλτικών δυνάμεων, αυτό αν το νομίζουμε είναι αυταπάτη. Δεν είναι οι 5.000 μόνο των κατασταλτικών δυνάμεων και των ΜΑΤΑ προβλήματα στην αστυνομία. Το παράδειγμα που φέρα προηγουμένως και είναι προσωπικό, που μου είπε: ξέρω ποιος είναι ο πατέρας σου, ήταν στην Όπιο, ομάδα προληπτικής καταστολής εγκλήματος. Ο άλλος που έκοψε την κοτσίδα στο μετανάστη γιατί φόραγε άσπρα ρούχα και είχε το θράσος να θέλει να πάει για καφέ στην Πεντέλη, ήταν στους ειδικούς φρουρούς. Το όλο θέμα είναι η νοοτροπία που περνάει στην αστυνομία, ότι αυτοί είναι κάτι άλλο και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αν νομίζουμε ότι είναι μόνο οι 5.000 από τους 55.000 και δεν είναι οι 25 ή 30, δεν πρόκειται να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό. Σίγουρα υπάρχει και η συλλογική ευθύνη, υπάρχει και η ατομική ευθύνη και λύσεις μπορούν να δοθούν μόνο μέσω του εκδημοκρατισμού των σωμάτων ασφαλείας, έτσι, και με μια ανατροπή της δομής της λειτουργίας τους και τους προσανατολισμούς τους, και σε αυτή την κατεύθυνση στρέφονται οι προσπάθειές μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία εδώ και για την κατάθεση των απόψεών σας και ελπίζουμε στο μέλλον να κάνουμε και άλλη τέτοια συζήτηση ευρύτερη. Ευχαριστούμε πολύ. Oh,